Απάντησες. Θα το σκεφτείς. Τα πολλά χαμόγελα θα σας συμπαθήσω παραπάνω από από τα πολλά χαμόγελα λέω θα σας συμπαθήσω παραπάνω. Από όσο σου κάνω, ναι. Μου κάνω σε σένα. Δεν είναι πονέρα. Και απόγραψη και υπάρχει και ένα απόγραφο που είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε και μάλιστα και ένα κτίριο, το οικόπεδο, σε δύο δημότες, δεν ξέρω αν είναι δημότες Νέας Μήνης, οι οποίοι ισχυρίζονται και έχουν την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν ισχυρίζονται, υπάρχει και η απόφαση ότι είναι κύριοι του ενός έργου του νηπιαγωγείου. Διεκτυπούν και το άλλο ένα έκτο, το οποίο δεν ήμουν σίγουρος ότι πραγματικά ανήκει και σε αυτούς. Από ό,τι με ενημέρωσε η κυρία Σκυμπάκη, είναι σίγουρο ότι και το δεύτερο ένα έκτο, άρα μιλάμε για το 1 τρίτο του οικοπαίδου, το 1 τρίτο του κτίσματος τους ανήκουν. Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση που έχουν και το απόγραφο. Είχαν προσπαθήσει να, επειδή εμείς πήγαμε για να κάνουμε ανακοπή, αλλά τελικά δεν έγινε δεκτή η ανακοπή μας. Είναι βέβαια περισσότεροι από όπως από ό,τι σας είπα και δεν έχουμε και πάρα πολλά στοιχεία για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάποια αναστολή όλης αυτής της εκτέλεσης. Είχαν προσπαθήσει με διάφορους τρόπους, τότε πήγαν στην πολεοδομία και ζητήσανε
να πάρουν άδεια και να το κατεραφήσουν. Πολεοδομία βέβαια δεν τους συνέλεσε μετά από παρέμβαση δικιά μας. Είχαν πάει στη ΔΕΗ και ζητήσανε να κοπεί το ρεύμα. Δεν έκανε δεκτή την αίτησή του στη ΔΕΗ πάλι μετά από παρέμβαση δικιά μας. Είχαν πάει και κόψανε το μετρητή, κόψανε το αέριο που είναι για τη θέρμανση. Εμείς κάναμε πάλι παρέμβαση και ξανασυνδέθηκε το αέριο και την Τετάρτη το απόγευμα, κάποια στιγμή κατά τις 6 ώρα, με ενημερώσαν ότι έχει πάει δικαστικός κριτήρας και αλλάζει τις κλειδαριές των υπηαγωγείων. Βρισκόταν και η κυρία Σκυρβάκου την ώρα στο Δημαρχείο και πήγαμε εκεί, είχε έρθει και ο κύριος Σελίγος, ο οποίος είναι αντιδήματος παιδείας. Πραγματικά υπήρχε δικαστικός κριτήρας, ο οποίος άλλαξε τις κλειδαριές του και του υπηαγωγείου. Είχε έρθει και ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, με κάποιον υπάλληλο του τμήματος, κάποιον τον κύριο, εν πάση περιπτώσει, κάποιος προϊστάμενος του τμήματος, είχαν έρθει και από το αστυνομικό τμήμα, οι οποίοι μας διαβεβαιώσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί πραγματικά υπάρχει δικαστική απόφαση ότι αυτοί, αν ζητούσαν τη συνδρομή και τη αστυνομία, θα είχαν πάει και αυτοί ώστε να προστατεύσουν για να μπορέσουν να ράψουν τις κλειδαριές. Εκεί παρακολουθούσαν και οι δύο από τους διεκδικητές, ο κύριος και η κυρία Λίπη. Τους είπα ότι δεν είναι σωστό καλά πράγματα αυτά τώρα να πάνε να ανάγκη τις κλειδαριές σε έναν διαγωγείο. Λέει, να μας καλέσατε να συζητήσετε, λέω ότι την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί στο δικαστήριο, όταν είχαμε βρεθεί τότε πηγαίναμε για την ανακοπή, τους είπα κάτω από το γραφείο μου να μιλάμε να συζητήσουμε παρουσία του δικηγόρου. Γιατί δεν ήρθατε, λέει, να μας καλέσατε και τα λοιπά. Φάστε τόσο, του λέω, αν θέλετε αύριο ελάτε στο γραφείο μου να το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε την εξέλιξη του θέματος. Ναι, λέει, θα συνοδευτούμε τον δικηγόρο. Λέω, κοιτάξτε όμως, με την προϋπόθεση ότι το σχολείο θα ανοίξει. Με κλειστό το σχολείο, εγώ συζητήσεις δεν κάνω. Μάλλον είναι τα κλειστοκλείσαμε για να πιέσουμε και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, του λέω, εάν θέλετε να συζητήσετε, θα ανοίξετε το σχολείο. Μιλούσαν με τον δικηγόρο τους, εμείς πήγαμε κατά τις 6.30-7 η ώρα από εκεί. Κατά τις 6 ώρα μιλούσαμε με τον δικηγόρο τους, κατά τις 9 η ώρα με πήραν και μου είπαν ότι δέχεται ο δικηγόρος να ανοίξει το σχολείο και θα έχουμε την επόμενη μέρα ένα ραντεβού στη 1 η ώρα. Πραγματικά, εδώ ειδοποίησα την κυρία Φαρκονάκη που βρισκόμαστε σε επαφή, τους δώσαν τα κλειδιά, την άλλη μέρα το σχολείο λειτουργήσε κανονικά και εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και εμείς είχαμε ραντεβού την επόμενη μέρα στη 1 η ώρα στο Δημαρχείο. Παρόντος ήταν η κυρία Σκυρβάκου, ήταν ο κύριος Σελίγος, ήταν ο κύριος Κούπας, αντιδήμαρχος αρχιτεκτονικών οικονομικών και αντιδήμαρχος παιδείας και από τη μεριά τους ήταν οι δύο λίτιδες και ο δικηγόρος ο κύριος Καρέλης, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Ορίστε. Καρέλης. Κάναμε μια κουβέντα, βάσει εντός ισχυριστήκαν αυτοί ότι έχουν το ένα τρίτο του οικοπαίδου. Έχουν μια δικαστική απόφαση, έχουν πάρει από ένα γραφείο εκτιμητών, γιατί παλιά είχε το σώμα από τον εκτιμητών, τώρα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που απευθύνονται ο καθένας και παίρνει κάποια εκτίμηση. Και σύμφωνα με την εκτίμηση των ρομποτών εκτιμητών, αυτοί ζητάνε για το 1 τρίτο του κόμματος 400.000. Μάλιστα, είχαν και μια εναλλακτική πρόταση ότι εάν θέλουμε μπορούμε να το νοικιάσουμε. Το κομμάτι της αναλογής μπορούμε να το νοικιάσουμε και το τίμημα του ενοικίου ήταν 50.000 το χρόνο. Στην περίπτωση βέβαια που το νοικιάσουμε, θα πρέπει να τους δώσουμε και επί 5 χρόνια τα μνήστια, το μίσθο και το προκύνθε, επί 5 χρόνια που έχουν μια απόφαση ότι το δικαιούνται. Εντάξει, εγώ τους είπα ότι πραγματικά το ποσό αυτό είναι υπερβολικό κατά την άποψή μου, γιατί άλλο τώρα οι αντικειμενικές από τις εμπορικές αξίες τη σύνολη ημέρα έχουν μεγάλες διαφορές. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για την αντικειμενική αξία, αλλά πρέπει να μιλάμε για την εμπορική αξία. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, εσείς κάνετε μας τις προτάσεις σας και από εκεί και ύστερα το συζητάμε, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Είχα πει και στην κυρία Σκυρβά που να βρίσκεται σήμερα εδώ, αλλά πριν από 5 λεπτά με ενημέρωσε ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, έχει πάρα πολύ ψηλή πίεση και δεν θα μπορέσει να παραδεχθεί. Γιατί μπορεί να είναι ορισμένα πράγματα τα οποία βάζει λίγο συναντή και είναι έτοιμο για να σα απαντήσω, γιατί δεν τη γνωρίζουν και κανένα. Λοιπόν, σαν να πει δύσκολο και δικηγόρο εδώ, πιστεύω ότι θα διευκολύνουν τη διαδικασία. Άρα, πριν σα πω ποια είναι η πρότασή μου για το συγκεκριμένο, θα ήθελα να, αν υπάρχουν ερωτήσεις από τη μεριά των συναδέλφων, για να διευκολύνουμε πλήρως την υπόθεση και από εκεί και ύστερα να συζητήσουμε για το ποια θα είναι η πρότασή μας για το τίμημα του συγκεκριμένου υποβέβαιου. Είναι κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι, κάτι να διευκρινίσουμε, είναι κάτι που δεν έγινε
Ναι, Γιώργο. Θυμάστε, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω αν όντως μέσα από την απόφαση μιλάμε για το 1 έκτο ή το 1 τρίτο. Δηλαδή, αν το 1 τρίτο είναι στη δικαστική, το 1 έκτο είναι στη δικαστική απόφαση και διεκδικούν με πιθανότητες να κερδίσουν και το υπόλοιπο 1 τρίτο, το υπόλοιπο 1 έκτο. Και το δεύτερο είναι, δεν είναι ερώτηση, αλλά απλώς το καταβολικά πληθυντικό από τον λόγο. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σου σε οτιδήποτε ενέργεια ροβής πέρα από τα διατικά στάνια, να είμαστε παρόντες. Για να μην μπορούν να πατήσουν το πόδι τους οι κύριοι δικαστικοί κριτήρες και οι κύριοι τέτοιοι στον υπηαγωγείο. Διότι αυτό που κάνετε είναι αθλειότητα. Να κόβουν ρεύματα και νερά σε παιδιά νηπιαγωγείου που ήταν αθλειώτης. Νομικοί, ανθρώπινοι, οτιδήποτε. Και όσοι τους συμβούλευσαν να μπήκουν και αυτοί στην ίδια κατηγορία της αθλειότητος. Και είμαστε, δηλώνουμε ότι είμαστε σε αυτό που θα αποφασίσεις πέρα από τα νομικά που μπορεί να τα χειριστείς, ότι θέλουμε να είμαστε παρόντες. Όποια απόφαση πάρει ο αντιδήμαρχος ή ο τέτοιος, αν δεν παίρνουν από λόγια. Πρόσφατα για το πρώτο που μου είπατε, η κυρία Σκυρβάκου με διαβεβαιώνει και γι' αυτό ήθελα να είναι και σήμερα πάνω σε εδώ, με διαβεβαιώνει ότι έχουν και το δεύτερο ένα έκτο. Άρα μιλάμε για το ένα έκτο. Τώρα το άλλο που είπατε πραγματικά, εμείς είχαμε αποφασίσει με τον κύριο Συρίγο να πάμε την άλλη μέρα, εάν αυτή δεν ρεκόντουσαν, είχαμε αποφασίσει να πάμε να ανοίξουμε τις κράτες. Βέβαια ήταν ότι ο διοικητής της αστυνομίας που λέει θα πάτε αυτόφορο. Δεν σε αφήνω να περιπτώσει. Ναι, αυτό το είπαμε. Και εμείς δεν πειράζει. Σίγουρα την επόμενη ώρα θα ξαναπάμε να τις ξαναβάλουμε τις κράτες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπήρχε αυτή η εξέλιξη του ότι ξεκίνησαν μια κουβέντα και ανοίξαν τον υπηαγωγείο, οπότε δεν χρειάστηκε να πάμε να πάρουμε τέτοια μέτρα. Είχαμε όμως αποφασίσει. Θα κινητοποιούσαμε και άλλους δημοτικούς συμβούλους να πηγαίναμε την επόμενη μέρα το πρωί να ανοίξουμε τις κλειδαριές. Δεν τα αφήναμε δηλαδή. Ο προδίπτη λόγος και πήρα άλλους. Κοιτάξτε να πω και συνάδελφοι. Είπαμε λέω ότι στην περίπτωση που θα παίρναμε τέτοια μέτρα θα είχαμε σκοπό να καλέσουμε και άλλους δημοτικούς συμβούλους από κάθε παράταξη και όποιος ήθελε μπορούσε να παρευρεθεί. Απ' την άλλη, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον πρέπει να έχουν πάρα πολύ ισχυρά χαρτιά. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή. Ο διοικητής αστυνομίας μας λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν ζητούσαν τη συγγνώμη μου, θα την είχαν για να μπορέσουν να αλλάξουν τις συγκεντρίες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό πήγαμε και στη λύση της συμβουλαστικής. Δηλαδή να κάτσουμε να συζητήσουμε, να δούμε αν μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση ώστε να αγοράσουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που τους ανήκει για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Εδώ να πω κάτι και εκτός του μικροφόνου και θέλω να. Υπόλοιπο 2 τρίτα δεν έχουμε αναγνωρίζουν την χρυσή εκκλησία, είσαστε κύριοι του υπόλοιπου δύο τρίτου. Δεν το ξέρω και η νομική αυτό. Εκείνη όμως με διαβεβαίωσε ότι πραγματικά με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει πρόβλημα για το κομμάτι του υπόλοιπου κομμάτι του δύο. Προσήλθε η κυρία Τσαμασίδη και κύριε Σταζό. Κυρία Τσαμασίδη. Τώρα, εντός ή εντός μικροφόνου και εντός ή εκτός του τη συζήτηση αυτή, δεν ξέρω αν το πω και κύριε συνάδελφοι Λεγνώτης. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, από πότε είναι. Το 1 τρίτο του οικοπαίδου είναι αυτό το μικρό οικόπεδο που έχουμε χτίσει το 2, το 1 έκτο, το 1 τρίτο, τι είναι, αυτού του μικρού οικοπαίδου. Δηλαδή το 1 τρίτο σε εμβαδόν ή είναι σε σχέση, έχει συνάφεια με το εμβολιακή αρχή του από παλαιότερο. Τι είναι αυτό. Το 1 έκτο. Ναι, τι ήταν αυτό. Δεν βαθώ. Το
ζητήματα. Κυρία Τσαμασίου, εγώ αυτό ήθελα να κάνω το μισθό ιστορικό του, πώς αποκτήθηκε, πώς ξεκίνησε, για να το ξέρουμε όλοι και να το ξέρω μόνο εγώ. Αν όντως είναι αυτό το εργοδότη τόσο, εντάξει, συγχωρήστε με, πιθανόταν με το μάτι, βέβαια, δεν είμαι ούτε ρεαλιστικά, ούτε εγώ στο τόσο μηχανικός, πιθανόταν το μικρότερο, γι' αυτό το ρωτώ. Αν είναι όλο αυτό το ιστόπεδο αυτού του εργοδού. Πώς έγινε, πώς ξεκίνησε, πώς δομήθηκε και πώς το θέμα αυτό τουλάχιστον κρύβεται στη γνώση των γονέων και των παρατάξεων, τουλάχιστον της δικής μας παράταξης, προεγωνικά. Η απόφαση αυτή και η απειλή που προήλθε από τους ιδιοκτήτες που φέρονται του ενός έχουμε δικαστική απόφαση, την άλλο δικαστική απόφαση του ενέκτου και άλλο τρόπο με τον οποίο οι συνάδελφοι αναγνωρίζουν το άλλο ένα έκτο, δεν έχουμε τα στοιχεία και δεν μπορούμε με πληρότητα να τοποθετούμε νομικά, όπως αντιλαμβάνεστε. Και εμείς τότε σαν λαϊκή συσπήρωση παρεμβήκαμε στην κατεύθυνση δηλαδή της λειτουργίας του νηπιαγωγείου και του σχολείου, όσο οφείλαμε να κάνουμε και όσο θα κάνουμε και όπως θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε λύση και να ακολουθηθεί. Γιατί εκείνο το οποίο πρέπει να στηρίξουμε είναι τα παιδιά, οι γονείς και η λειτουργία του σχολείου, την οποία θέλουμε όλοι. Πλην όμως να δείξουμε κάποιες καταστάσεις. Ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2014. Είχε την ίδια αμεσότητα την νομική που έχει και τώρα. Όταν λέω αμεσότητα, η απόφαση ήταν εκτελεστή από τότε. Δηλαδή το απόγραφο που λέμε εμείς νομικά. Και όσοι... Δεν θα πρέπει να ήταν. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Άρα για την απειλή της έξωσης του κλεισίματος σε κάθε περίπτωση που είχε σε γνώση, τουλάχιστον στην δική μου και των γονέων, τον Απρίλιο του 2014. Γιατί το λέω. Πρώτον, πριν από αυτή την εκτελεστότητα της αποφάσεως και όσοι δικηγόροι καταλαβαίνουν, εκτελεστότητα δυστυχώς των αστικών νόμων, είναι αυτό το οποίο είπε και ο Δήμαρχος ότι τα μέσα και οι νόμοι αστικοί δυστυχώς προσπίζονται την ιδιοκτησία σε σχέση με τα υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά που είναι η παιδεία, που είναι ο δυστυχώς και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι ο διευθύντη. Το ένα έκτο λοιπόν εδώ κάνει που μάθω στη λειτουργία του σχολείου. Και αυτό είναι ο αστικός νόμος που πρέπει πραγματικά εδώ μέσα να δούμε, μέσα στα πλαίσια και το Καλλικράτη, αν είναι νόμοι που πρέπει να πολεμήσουμε, να αλλάξουμε ή να αξιοθετούμε και να έχουμε αυτή την απειλή. Αυτό μιλάω πολιτικά για να έχουμε την προσέγγιση. Γι' αυτό είπαμε και στο προηγούμενο συμβούλιο ότι για μας νόμος είναι το δίκαιο του εργαζόμενου και δεν είναι ο αστικός νόμος με τον οποίο συμβουλόμαστε σαν λαϊκή συσπήρωση και θα κάνουμε με οποιασδήποτε συνέπειες και στην προκειμένη περίπτωση. Τι θέλω να πω λοιπόν αυτό. Ότι έστω από τον Απρίλιο, και σωστά είπε ο Δήμαρχος εδώ ότι αυτό ήταν θέμα που είχε γεννηθεί δικαστικά προετών, δηλαδή που είχε διαδεχθεί και η προηγούμενη διοίκηση, ήταν ακόμα πιο παλιά, δεν ξέρω τι χειρισμοί νομικοί γίνανε και τι άνθρωποι, συνάδελφοι που μαντάρανε την υπόθεση ή και εκπροσωπήσαν το Δήμο και σε ποια κατεύθυνση. Και μαζί το λέω αυτό για το δεν διαφωνώ ότι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ. Όταν πραγματικά έχουμε τέτοια θέματα για να μπορούμε και εγώ, κυρία Μάτσου, κυρία Νάνου, όλοι όποιοι έχουμε την ειδικότερη γνώση, όχι πως είπε τους άλλους δεν δηλαδή, πηγαίνουν και έχουν γνώση ή δεν έχουν προσέγγιση να δω του θέματος, αλλά τα ίδια τα νομικά. Γιατί αυτά δυστυχώς όπως και οι γιατροί δίνουν συνταγές και βάζουν δοσολογίες, έτσι θα κανονίζει ο κώδικας πολιτικής οικονομίας εν προκειμένου που δημιουργεί τις προϋποθέσεις της εκτέλεσης και της ισχύως μιας απόφασης. Για να είμαστε συντηρητικοί. Άρα και λοιπόν έπρεπε ο Δήμος, πραγματικά μέσα στον πλουραλισμό που θέλει να λέει πως τον διακρίνει, να δώσει μια γνώση και το φάκελο τη στιγμή που απειλούμαστε με έξωση. Αλλά και από τον Απρίλιο ακόμα και σε εμάς τους υπόλοιπους, γιατί μπορεί να είμαστε κομμουνιστές, αλλά είμαστε και καλοί δικηγόροι. Και το λέω με απόλυτη αυτό, πως το ξέρω με τον αστικό νόμο και ξέρω τον παλέψουμε κιόλα. Γιατί είμαστε ενάντια, άρα και τον μαθαίνουμε ακόμα πιο καλά από άλλους που τον υπηρετούν. Έτσι, άρα έπρεπε να έχουμε μια γνώση κι εμείς. Σαν νομική ομάδα και σαν δικηγόροι εδώ που θέλουμε και μάλιστα να δώσουμε τις υπηρεσίες μας αφιλοκερδώς στον Δήμο. Όχι με γραμμάτια και με αμοιβές και με συμφωνίες και αποφάσεις αμοιβών,
Αλλά ακόμα και το ΦΠΑ από την τσέπη μας θα το βάλαμε προκειμένου να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και δεν λαϊκισμός αυτός, είναι πράξη ζωής για μας. Να είχαμε μια γνώση και μια πληρότητα. Λέει ο Δήμαρχος να μας πούν και δικηγόροι. Οι δικηγόροι θα σας πούν πιο πολλά πράγματα. Αν διαβάσουν και ξέρουν την υπόθεση, την οποία δεν γνωρίζουν ότι ούτε τσεριδωτεί ο φάκελος, ούτε η κυρία συνάδελφος ή οποιοδήποτε χειρίσκεται την υπόθεση, έδωσε την ανάγκη ή την ευαισθησία να πει: Ελάτε, ρε συνάδελφοι, εσείς να δείτε τι γίνεται για να γνωρίσετε πώς παλεύετε. Και αυτό γίνει σε πολλά θέματα στο Δήμο που εκκρεμούν δικαστικά. Γι' αυτό δεν είναι μόνο δικαστικά με την έννοια, είναι και διαχειριστικά στο Δήμο, είναι πολιτικά τα ζητήματα. Προκειμένου, θα ήθελα αυτά τα κενά να πληρωθούν στο μέλλον, προκειμένου να προσφέρουμε, γι' αυτό εκλεγήκαμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνεται τώρα, κύριε Δήμαρχε και Δήμο στο Δήμο? Πρώτον, μας προλάβαν όλες οι κινήσεις και λογικό ήταν αυτό. Δεν φταίτε εσείς αυτό. Δυστυχώς η εκτέλεση σε τρεις μέρες εργάσιμης από τη στιγμή κοινοποιείται από όλο το δικαίωμα, άλλωστε είναι κακόπιστος και εδώ είναι κακόπιστο το ενέκτο, τουλάχιστον να το χαρακτηρίσουμε έτσι, με την έννοια ότι δεν μπαίνει σε διάλογο, να εκτελέσει την απόφαση και να απειλήσει και να εκβιάσει. Τα είπαμε και προεκλογικά αυτά. Τα είπαμε και μετεκλογικά αυτά. Γι' αυτό και κάναμε και ερώτηση στο πρώτο συμβούλιο που βρίσκεται το θέμα του σχολείου της Παρασκευοπούλου. Δηλαδή, σπίρο στην έκθεση. Και πειραμή, είπατε, είναι αυτό, ψάχνουμε οι νομικές λύσεις, εξαγορές, το ένα, το άλλο. Είπατε 15 θέματα να μπει εδώ, να μπει εκεί. Δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό κοινοποιήσιμο στην κατεύθυνση της δικής μας νομικής επίθεσης ή άμυνας. Πέρα από αυτό το θέμα και τα λοιπά, να μπορούσαμε να μπλοκάρουμε ακόμα τη διαδικασία της εκτέλεσης, ξέρει η κυρία Μάτσου τι εννοώ και τα λοιπά. Εάν υπήρχε βάσιμος λόγος, δηλαδή σε κάποια ένδειξη, κάποιο ένδειπο βοήθημα ή μέσο το οποίο θα σκούσαμε και δεν ασκείται ένδειπο μέσο εδώ, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ανεκτική η απόφαση. Είναι απόφαση δηλαδή αμετάκλητη που λέμε εμείς και εκεί είναι, τελειώνουν όλα. Έτσι για να είμαστε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι, μας προλάβανε γεγονότα. Θεωρώ δηλαδή, χωρίς να καταλογίζω ευθύνη, ειλικρινά το λέω. Συλλογικά αν θέλετε πάντα. Ολιγορία δείξαμε ή αδράνεια ή καλοπιστία και δεν μπορέσαμε πριν γίνουν αυτά τα οποία γίνονται, αυτή η επίθεση που μας γίνεται, να έχουμε δώσει εμείς τις λύσεις τις ανάλογες και αμφιβάλλω και κατά πολύ πόσο κουβεντιάσαμε σε σοβαρό επίπεδο με αυτούς τους που απειλούν τη λειτουργία του σχολείου, δηλαδή τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες. Δεν καθίσαμε να πούμε και να βρούμε είτε με τον δικηγόρο και τα λοιπά λύσεις όχι εκβιασμού ή απειλής. Λύσεις πραγματικά ρεαλιστικές που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί το 1/6 ανταποκρίνεται σε 138 μέτρα γης. Έτσι, 138, το 1/6 και προσέξτε δικαστικά με μετάκλητη απόφαση. Αυτό που τουλάχιστον γνώριζα εγώ, δεν ξέρω αν η κυρία Μάρτη την κατάλαβα, γιατί την επικαλούμε λόγω της ιδιότητας της συναδέλφης. Μιλούσαμε πως η απόφαση τους αναγνώρισε το 1/6. Και τώρα φυσικά αυτή θα προβάλλα να αξιώσει και για το άλλο 1/6, το οποίο δεν ξέρω με τι εισήγηση συνάδελφος, η νομική σύμβουλος του Δήμου, λέει ότι θα το κερδίσουν και αυτό. Άλλο έχω απόφαση και εκτελώ για το 1/6 και άλλο έχω υποαίρεση να αναγνωρίσω το άλλο 1/6 ως ιδιοκτήτης και να αυξήσω και να διπλασιάσω το ποσοστό μου. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι δηλαδή λόγια, είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να γνωρίζουμε μια πολιτότητα για να μπορούμε και εμείς να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους πολίτες και στην κοινωνία εδώ του Δήμου μας. Το 1/6 είναι αυτό. Άρα τα 138 μέτρα που είναι αναγνωρισμένα διεκδικούν τα 138 μέτρα, φυσικά προσθέτουν και το άλλο είναι 400.000. 200. Για το 1/6 200. Άρα ζητάνε για το κάθε 1.500 το μέτρο περίπου. Καυτός, 1.500. Λοιπόν, ζητάνε, είπα, δεν το καθίσαμε. Ζητάνε. Άρα και λοιπόν... ακούστε όμως τι θα συμβεί. Ακούστε τι θα συμβεί. Τώρα βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση. Δηλαδή μειονεκτική. Αμυντική θα έλεγα, όχι μειονεκτική. Πρέπει λοιπόν ένα. Αυτό το θέμα δεν είναι μονάχα της πλειοψηφίας της παράτασης. Είναι διαπαραταξιακό. Να γίνει, να συγκροτηθεί μια επιτροπή σήμερα κιόλα στο συμβούλιο αυτό, στην οποία θα δοθεί ο πλήρης φάκελος της υποθέσεως, τα στοιχεία όλων αυτών που διεκδικούν ιδιοκτησία κτλ. Για να δούμε ποιον πόλεμος, εισαγωγικά η λέξη πόλεμος, θα ακολουθήσουμε, ποια μάχη θα ακολουθήσουμε, χωρίς να αποκλείω εγώ καμία μορφή πάλι από αυτές που είπε ο Κουτελάκης. Εμείς ψοφάμε για αυτά, εισαγωγικά ψοφάμε. Έτσι. Αλλά άλλο δεν θέλουμε, δηλαδή να είναι ο κόσμος στον δρόμο και να αγωνίζεται για τα δικιά και ειδικά για τη δημόσια παιδεία, με λίγα θέματα. Εμείς αλλαγή σε σπήρωση. Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους γονείς, όχι με την έννοια δηλαδή της ψήφου. Με την έννοια της υποχρέωσης που έχουμε και αυτό θα κάνουμε στα παιδιά του μέλλον. Αυτό θα κάνουμε και θα ακολουθήσουμε ό,τι μας πούν. Όποια δηλαδή είναι το αίτημά τους πέρα από το νομικό και μέσα πέρα από το διαπραγματευτικό.
που δυστυχώς η εμπορευματοποίηση στην εποχή μας είναι το κυρίαρχο, το κέρδος. Από τη μάνα του για κέρδος, δώσ' θα πάει τον άλλον στο κέρδος, ας πούμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Να το πολεμήσουμε, να αναδείξουμε το ζήτημα. Στην πλειοψηφία των κατοίκων να αναγκάσουμε, να πιέσουμε και να διεκδικήσουμε. Και νομικά και μέσα από, αν θέλετε, μορφές πάλης που θα επιλέξουμε και θα συμμετάσχουμε όλοι. Θα ήθελα όμως να εκλεγεί μια επιτροπή σήμερα κιόλας. Εγώ διατίθεμαι να είμαι στην επιτροπή, να συμβάλλω με τις όποιες γνώσεις μου και τις νομικές πέρα τις πολιτικές που είναι δεδομένες. Μαζί με τις υπόλοιπους συνάδελφους θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να πολεμήσουμε. Γιατί τα γεγονότα δυστυχώς έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τρέχουν χρονικά, αν θέλετε, και σαν μορφές εκτέλεσης βάρος μας. Γιατί είναι γεγονός αυτό που πάνω κάτω από την κυρία Τσέπη με έξωση από το σπίτι που τσέπη ενοικιασμένα. Θα πάει ο κριτήρας, θα φωνάξει και το εισαγγελέα αν τον εμποδίζω, θα φωνάξει την αστυνομία να σπαράσει βοήθεια. Γι' αυτό και λέμε στην παραγγελία παραγγέλλεται σε οποιοδήποτε εισαγγελέα και οποιοδήποτε δικαστικό όργανο συμβάνω στην εκτέλεση κτλ. Αυτά είναι, αυτές είναι οι κανόνες της οικονομίας. Δυστυχώς, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν. Όμως μπορεί να αλλάξουμε τη ροή των γεγονότων αν όλοι μαζί πραγματικά σκύψουμε στο ζήτημα και παλέψουμε σε όλες τις κατευθύνσεις. Φυσικά αναφέρθηκα όριστα, έτσι το κέρδος γαμώ τη μάνα. Το κέρδος είναι πολιτική όλο γιατί δεν το προβλήθηκε. Γιατί δεν πιστεύει καμιά μάνα. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν και οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι. Ισχύουν και για μας. Προφανώς αυτή τη στιγμή προέχει να συνεχίσει να λειτουργεί το σχολείο. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις έτσι κι αλλιώς. Και αυτό μπορεί να γίνει και με κινηματικούς τρόπους και με θεσμικούς και με νομικούς. Και όλοι να συμβάλλουμε σε αυτή την ιστορία. Θεωρείται δεδομένο και νομίζω ότι και ο δυναμικός όρος είναι γνωστός και χρειάζεται να. Έχουμε την πραγματικότητα μιας επιλογής που έγινε πριν από πολλά χρόνια να χτιστεί σε αυτό το αδέσποτο, στο κομικόπεδο, ένα νηπιαγωγείο η οποία μας δεσμεύει αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε μπροστά σε μια δικαστική εξέλιξη. Νομίζω ότι καθότι δεν είναι απλό πράγμα να μεταστεχάσει ένα νηπιαγωγείο, δεν υπάρχουν έτσι πολλές άλλες επιλογές από το να μείνει ανοιχτό, γι' αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και να φροντίσουμε να γίνει κατανοητό με ό,τι σημαίνει και από τους ιδιοκτήτες ότι υπάρχει τέλος πάντων κάτι που λέγεται κοινωνικό συμφέρον, υπάρχει και κάτι που λέγεται ειρήνη και ένα πεδίο. Γιατί δεν θέλουμε, δεν είμαστε σχεδόν κανένα να γίνεται πεδίο μάχης που με είσοδο του σχολείου, ακόμα και αν είμαστε εμείς αυτοί που πεδίζουμε. Πρέπει να υπάρχει και μια ηρεμία για να μπορεί να λειτουργήσει η εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε γιατί σε αυτό το Δήμο κάνουμε να ζήσουμε. Ένα και στο χέρι. Δύο, εγώ θα ήθελα από όλα αυτά τα δεδομένα, και νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, να ρωτήσω δύο στοιχεία ακόμα που δεν αναφέρθηκαν, αλλά μπορείτε να μας ενημερώσετε για αυτά. Το ένα είναι, είχε ξεκινήσει με το Εθνικό Συμβούλιο μια διαδικασία αλλαγής της χρήσης γης. Πού βρίσκεται, τι θέλει για να ολοκληρωθεί και αν εξακολουθεί να μας είναι χρήσιμο. Της περιφέρειας. Στην περιφέρεια και περιμένουμε την έκδοση της περιφέρειας. Και εξακολουθεί και μας είναι χρήσιμη. Στην περίπτωση που πάμε στην λύση της απαλωτίας, μας εξακολουθεί να είναι. Δεύτερο. Αν έχετε σκεφτεί αυτό που λέτε τώρα και αν έχουμε κάνει κάποια βήματα στη λογική της αναγκαστικής απαλωτρίωσης. Γιατί το λέω ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και εκείνοι, μακάρι να βρούμε έναν αξιοπρεπή διακανονισμό για να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα ποσό 300.000 ευρώ είναι και ένα πολύ μεγάλο ποσό προκειμένου να πάρουν εν πάση περιπτώσει γιατί τι θα πάρουν, έτσι, κι αν υποθέσουμε ότι το νηπιαγωγείο εξαφανιζόταν από εκεί και έφερκε, θα πέρανε ένα τρίτο εξαντιαιρέτου ενός οικοπαίδου. Δηλαδή δεν έχουν να το κάνουν κάτι, δεν έχει να του δώσει αυτό καθεαυτό κάποιο έσοδο. Αυτό το 1 τρίτο ας πούμε, από μόνο του. Άρα εκβιάζονται αυτή τη στιγμή πάνω στο γεγονός ότι εκεί υπάρχει χτισμένο ένα σχολείο. Αν αντιλαμβάνουμε σωστά τα πράγματα. Άρα, αν μπορούμε να δούμε και τη λογική της αναγκαστικής απαλωτρίωσης, εάν και εφόσον αυτή θα μπορούσε να μας δώσει δυνατότητα σε ένα μικρότερο κίνημα, εφόσον ξαναλέω ότι δεν είναι διατεθειμένη, αν δεν είναι όμως διατεθειμένη, να δούμε μια αξιοπρεπή λύση, εξηγώντας ότι κάθε ευρώ που θα δοθεί
προς τα εκεί, χάρη από κάποιες άλλες δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει ο Δήμος. Και θέλω λίγο την ενημέρωση σας σε αυτό και να σχεδιάσουμε και πολιτικά άρα τι μπορεί να γίνει, ώστε η ιστορία της αλλαγής χρήσης να δούμε πόσο κυρωθεί ακόμα, μπορεί να προχωρήσει κλπ. Κλείσαμε το θέμα. Ο κύριος Δήμαρχος έχει να πει. Κυρία Κόρη, με συγχωρείτε για την. Ένα ισχυρισμό που λέγαμε ότι θα χρησιμοποιηθεί. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι δείτε να δείτε στη διατύπωση, αν φτάσουν σε συμφωνία, θα πάρουν μια διατύπωση που θα μας αναγνωρίζουν τα 2-3. Ακούστε, μην παρκάρετε με αυτές τις παγίδες. Εάν συνδέουν στο πρόσωπο του Δήμου, σαλονικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οι κανόνες της έκτακτης ευκτησίας, έτσι ξέρει η κυρία Μάτσο και όλοι οι συνάδελφοι, πάνω δηλαδή από προσαετία έχουμε την νομή και κατοχή του πράγματος, δεν έχουμε ανάγκη κανένα. Αυτό είναι και αυτό που αποκτήσει ήδη. Δεν μας το χωρεί κανένας, προσέξτε αυτό το πράγμα. Μην πέσουμε στην παγίδα ότι μας δίνουν κιόλα. Κύριε Δήμαρχε, θα γίνει η απόφαση που πρέπει να πάρουμε σήμερα, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην δυσκολεύει τη λειτουργία του τοπικού αγωγείου. Εγώ, όταν ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία, πραγματικά δεν πίστευα ότι μπορεί να έχει τέτοια εξέλιξη. Επειδή μιλάμε για σχολείο, όσες φορές είχαμε αναρωτήσει και μαζί του, έκανα και το μάκα δηλαδή. Και τελικά κατάλαβα ότι ήμουν ένα δίκτυο. Έχω πιστεί ότι είμαστε από κάτω. Τώρα, ό,τι και να κάνουμε, αυτή κάποια στιγμή τα λεφτά τους θα τα πάρουν. Κάποια στιγμή το 1 τρίτο, αν πραγματικά δικαιούνται το 1 τρίτο, θα το πάρουν. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε σε μια τέτοια πολιτική. Δηλαδή, σήμερα θέλω να σας κάνω μια πρόταση για μια οικονομική λύση, βέβαια την οποία τους ξεκαθάρισε ότι αν η όποια οικονομική λύση δεν θα είναι κάσα, αλλά θα είναι με κάποιες δόσεις, έτσι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Γιατί νομικά έχω πιστεί ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το παλαιό που με σε 100 δικηγόρους, την άλλη φορά σας είχα πει, είχαμε πάρει και άλλο δικηγόρο εδώ πέρα στη μέση. Είμαστε ένα δίκο, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Και προκειμένου να βάλουμε σε δυσκολία τη λειτουργία του νηπιαγωγείου, γιατί θα πάμε μια μέρα και δεν θα τους αφήσουμε να κλείσουν. Τη δεύτερη μέρα τη θα έρθει η αστυνομία, θα τους επιτρέψει να πάμε να αλλάξουν τις κριτέρειες. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τουλάχιστον έτσι μου είπατε. Και η νομική και η αστυνομία. Εγώ λοιπόν λέω ότι καταρχήν τη λύση της ανοικίας είναι τη συστάω καθόλου, δεν υπάρχει. Έτσι αυτό είναι κοροϊδία και είναι και πολύ μεγάλο το ποσό που ζητάνε. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα τους δίναμε αυτό που ζητάνε. Εγώ λέω λοιπόν σε σχέση με το καταρχήν μιλάω για το 1 τρίτο εάν τους ανήκει το 1 τρίτο. Δηλαδή δεν θα πάμε να τους δώσουμε τα λεφτά αν συμφωνήσουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν και το δεύτερο 1/6, ότι πραγματικά διεκδικούν και το δεύτερο και τους ανήκει το 1/6 για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτή τη λύση. Και θέλω να σας πω ότι προεκλογικά είχαν έρθει αυτοί και ζητούσαν 200.000 για το 1/6 και παρά το ότι ήταν προεκλογική περίοδος και θυμάμαι εδώ ότι το συζητήσαμε τον κύριο Βρετό και εκείνος με ρώτησε τι έχει γίνει γιατί το είχαν μάθει οι δάσκαλοι και είχαν ξεσηκωθεί. Μου λέει ένα μωρέ δώσ' τους τώρα και πέρα βρέστε τα και δώσ' τους ένα ποσό να τελειώνει η υπόθεση. Και παρά το ότι ήταν προεκλογικό, εγώ τους είπα ότι δεν μπαίνω στη διαδικασία για το 1/6 να τους δώσω 200.000. Για να βρεθεί λύση. Λέω λοιπόν εγώ, αν συμφωνείτε, να τους προτείνουμε ένα ποσό αυτή τη στιγμή τη τάξη των 250.000 για το 1 τρίτο, εάν συμφωνείτε, μπορεί να γίνουν και άλλες προτάσεις. Εγώ δεν έχω. Δεν επιμένω σε αυτό. Αλλά αυτό θα είναι και το τελικό ποσό. Δεν θα το διαπραγματευτούμε. Όποιο ποσό αποφασίσουμε εδώ πέρα, δεν θα πούμε στη διαπραγμάτευση 5 πάνω, 5 κάτω. Σου δίνω εγώ τόσα, εσύ μου την πιστώ σα στη μέση, να τα βρούμε στη μέση. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ένα ποσό τη τάξη των 250.000 για το 1 τρίτο, λέω και πάλι, εάν του ανήκει το 1 τρίτο, δηλαδή αυτό θα είμαστε σίγουροι ότι του ανήκει αν του δώσουμε τα λεφτά, για το 1 έκτο είμαστε σίγουροι. Μου έχει διαβεβαιώσει και ένα σκληράκι ότι του ανήκει και το άλλο 1 έκτο. Δεν το ξέρω, θα το δείτε εσεί και αν εσεί πιστείτε από εκεί και ύστερα. Αν μιλάτε λοιπόν για το 1 τρίτο, λέω ότι ένα ποσό τη τάξη των 250.000. Με κάποιες δόσεις τις οποίες θα τις αποφασίσουμε, νομίζω ότι θα λύσει το πρόβλημα. Γιατί εγώ κύριε συνάδελφε είμαι πεπισμένος ότι θα κάνουμε τσαμπουκά, θα κάνουμε αυτό, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει λύση. Είμαστε ένα δίκο. Προσήλθε η κυρία Μελανοπούλου και ο κύριος Κούλιος. Ο κύριος Κουτελάκης έχει το λόγο. Κάτι θέλει η κυρία Μακονέξη. Ναι, μπορείτε να έρθει μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαρία Φαλκονάκη και είμαι η διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Όταν εγώ απευθύνθηκα στον κύριο Παπακουσταντίνο, που ήταν ο δικαστικός κλητήρας και μου έδειξε τα έγγραφα τα οποία είχε, αλλά εμένα δεν μου τα προσκόπησε γιατί μου είπε ότι εγώ σου τα δείχνω με την καλή μου θέληση, έγραφε 1/6.
αυτό που μου έδειξε. Η κυρία Λίδη, η οποία έρχεται σε επαφή μαζί μου την Τετάρτη που μου παρέδωσε τα κλειδιά, μου ανέφερε ότι διεκδικώ το 1 τρίτο. Η κυρία Λίδη, παραδίνοντας μου τα κλειδιά, μου είπε ότι σου τα δίνω και με έβαλε ο κύριος Καρελάς να υπογράψω ότι σου τα δίνω, αλλά αν τη Δευτέρα. Εγώ δεν πάρω το ποσό που διεκδικώ ή τέλος πάντων αυτό που θα μου δώσει ο Δήμος είναι πολύ κοντά σε αυτό που εγώ διεκδικώ. Εντός ενός μηνός θα μου παραδώσεις τα κλειδιά και ό,τι υπάρχει μέσα στο κτίριο δεν θα μπορέσετε να πάρετε τίποτα ούτε καν τα προσωπικά σας αντικείμενα. Ο δε κύριος τον Παπακοσταντίνου, έχω να καταθέσω και αυτό, και απέναντι στον κύριο Τζουλάκη και απέναντι σε μένα ήταν ιδιαίτερα ελιστικός. Και όταν εγώ του είπα ότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά, έχουμε να κάνουμε με 50 οικογένειες και με οικογένειες που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, έχουμε να κάνουμε με εκπαιδευτικούς που έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα για να καταλήξουν σε αυτό το νηπιαγωγείο, ότι αυτό το νηπιαγωγείο με κόπο ψυχής και από τον κύριο Τζουλάκη που εγώ συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια και από τις νηπιαγωγούς το κάναμε αυτό το νηπιαγωγείο που εγώ το θεωρώ στολίδι και κλαίει ψυχή μου και έκλαιγα εκείνη την ώρα γιατί το θεωρώ σπίτι μου. Ότι δεν μπορεί να μας κάνετε αυτό το πράγμα. Μου είπε ότι δεν μιλάτε, κυρία Φαλκονάκη, με τον κύριο Χριστό. Μιλάτε με τον κύριο Παπακοσταντίνου. Ευχαριστώ πολύ. Κρίσιμο στην ουσία, είναι κρίσιμο στο κοινωνικό αποτέλεσμα. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε μία τελεσίδικη απόφαση, μία μετάκτητη απόφαση σε πρώτο. Και στο σώμα δεν γνωρίζει αν μια μετάκτητη απόφαση αφορά το εντύπωμα των έργων. Το ελέγχτο. Δεν την έχω δει, δεν την έχω δει. Το ελέγχτο. Άρα εμεί γιατί συζητάμε σήμερα για το εντύπωμα. Η εκτελεστή απόφαση. Η εκτελεστή απόφαση, η αμετάκλητη απόφαση που, γίνεται, που έγινε εκτελεστός τίτλος αφορά το ελέγχο. Πώς το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα θα συζητήσει για το εντύπωμα. Μπορεί να συζητήσει την επόμενη φορά, αν αναγνωριστεί και το επόμενο τρίτο και να πούμε προκαταβολικά ότι αν τη αναγνωριστεί και το επόμενο τρίτο, και να δώσουμε και για το επόμενο τρίτο. Το οποίο θα παλέψει το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το οποίο θα παλέψουμε, είπαμε. Ενώ στην ουσία συμφωνούμε, στον τύπο λέω, συμφωνούμε. Το εντρίτο, αν έχει το εντρίτο, το εντρίτο. Το εν, ό,τι εν έχει. Να το αναγνωρίσουμε. Αλλά με βάση τη δικαστική απόφαση πρέπει να πάρω. Εγώ, σε όποια πρόταση κάνουμε, δήμαρχος, είμαστε θετικοί. Που δεν αφορά ενηγίαση, που αφορά αγορά, που αφορά μια σύντομη διαδικασία. Και να θέσω υπόψη του σώματος, μια και άνοιξε πολύ το θέμα, ότι εκεί οι λίτιδες, αυτοί που το διεκδικούν, δεν έχουν τίτλους. Δι' αυτής της δεκάχρονης διαδικασίας, που είμαστε στα δικαστήρια 10 χρόνια με αυτούς, τους έγινε έγκριση αναγνώριση ιδιοκτησίας από υπόλοιπο απαλλατρίωση. Διότι αν είχαν τίτλους, και δεν αφισβητώ την απόφαση με αυτό, ενημέρωση κάνω. Δεν αφισβητώ ότι είναι έτσι όπως το λέει ο Δήμαρχος. Τελικά έχουμε μια μετάκτητη απόφαση που μας θρημώνει στη γωνία. Αν είχαν τίτλους ιδιοκτησία με το που πήγαινε ο Δήμος το 1980 ή 1985-1990 να χτίσει, θα εμφανίζονταν και θα τον απέβαλαν. Ο Δήμος πήγε ωραιότατα και έχτισε ένα νηπιαγωγείο την περίοδο 85-90, ωραιότατα το περίφραξε, ωραιότατα το διαχειριστήκαμε. Οι εκάστοτε δημοτικές αρχές, από εποχής Μπερλιβανίδης, συνεχεία εγώ, και εμφανίστηκαν το 2004-2005, δεν θυμάμαι, και λέει όπου είμαστε και εμείς εδώ, γιατί... και για να τους αναγνωριστεί δικαίωμα, το όποιο δικαίωμα, είτε είναι τρίτο είτε είναι ενέκτο, το δικαστήριο, επειδή δεν μπορούσε να καταλήξει μεταξύ των επιχειρημάτων του Δήμου, περί της αοριστίας της ιδιοκτησίας τους στα σχέδια της απαλλοτρίωσης του 27, και του 30 τόσο σε εκείνη την περιοχή, έβαλε ειδικό γραμματογνώμονα να δει τα χαρτιά του Δήμου και τα χαρτιά τα δικά τους για να αποφαθεί γραμματογνώμονας εάν έχει μείνει από την παλιά προαπαλλοτριώσεως περιουσία ιδιοκτησία λίδι, ποια πήρε το κράτος και απέδωσε στον Δήμο νεασμένικο κοντάς σε οικόπεδα και τι δεν απαλλοτρίωσε το κράτος και παρέμεινε
στην ιδιοκτησία Λίτη για να μπορέσει ο πραγματογνώμονας να προσδιορίσει αν σε αυτό το υποπεδάκι που απέμεινε άχρηστο σε αυτή την περιοχή τα τελευταία χρόνια οι Λίτηδες είναι το 1/6 εκτός απαλωτρίωσης, είναι το 1/3 και άρα το δικαιούται, γιατί σε συντελεστής απαλωτρίωση κρατική δεν έχουν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα και κατέκτησαν μέσω της πραγματογνωμοσύνης και των στοιχείων των δικών τους ότι ναι, σε αυτό το οικοπεδάκι που είναι και γωνιακό, το 1/6 ή το όποιο τους αναγνωριστή είναι σε αυτούς, διότι δεν συμπεριλήφθη δήθεν ή ξεδήθεν. Απαλωτριώθηκε όλη η περιοχή των Αγίων Αναρχείων και δεν απαλωτριώθηκε μόνο το 1/6 το Λίτιδο. Για ακούστε αυτό τώρα να συνεννοηθούμε με τους απαλωτριώθηκε όλη η περιοχή, έγινε οικόπεδα όλη η περιοχή, δόθηκε σε πρόσφυγες και σε ιδιοκτήτες όλη η περιοχή και, και μια γωνίτσα του υποπέδου, ας πούμε, έμεινε αναπαλωτρίωτη από το κράτος και την απαλωτρίωσαν. Το λέω χοντρικά τώρα το θέμα, δεν το λέω νοντά. Εμείς είμαστε σύμφωνοι με την πρόταση του κ. Δημάρχου, όποια και αν είναι αυτή, με όποια διαδικασία. Και δεν ξέρω αν κηρυχθεί και απαλωτριωτέο, δηλαδή το υπόπεδο, με έκτακτη διαδικασία, δεν ξέρω πόσο μπορούν να παρέμβουν. Η κυρία Κασίμη και ο κ. Παπαδάκης σκεφτείτε για να δούμε. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι μιλάμε από ένα τέταρτο τη στιγμή που αποδειχθεί ότι και το υπόλοιπο 1/6 ανοίξει αυτού. Ας θέλετε να πάρουμε μια απόφαση για το 1/6 εδώ πέρα τώρα και να συγκληθεί μια επιτροπή από τους νομικούς εδώ να πάνε να πούνε πραγματικά και αν πραγματικά ανήκει και το υπόλοιπο 1/6 τότε θα μιλήσουμε για το 1/3. Ας πάρουμε λοιπόν μια απόφαση για να μην σημαίνει ότι με την απόφασή μας αναγνωρίζουμε και εμείς ότι είναι κύριοι του 1/3. Να πάρουμε μια απόφαση ότι εμείς για το 1/6 δίνουμε 135.000. 125.000 για το 1/6. Εάν αποδειχθεί. Και ας είναι οι τρεις νομικοί εδώ πέρα, ο κύριος Αλικάτρος, ο κύριος Βατός και η κυρία Μάτζου, να κάνουν ένα σύντα σε χώρα, να δουν τις αποφάσεις. Κύριε Κάτωρα. Τι αντικειμενική. Ένα λεπτό ρε. Λέω λοιπόν, εσείς να συνοδευτείτε με την κυρία Σκληβάκου, εγώ γι' αυτό είχα πει να έρθει η κυρία Σκληβάκου σήμερα, αυτά θα ήταν τελειωμένα. Αλλά δυστυχώς σας είπα και 5 λεπτά πριν, με πήρε και μου είπε ότι έχει ένα πρόβλημα. Λέω λοιπόν, να πάρουμε μια απόφαση για το 1/6, ώστε να μην τονοποιούμε εμείς το 1/3 και να πούμε ότι εμείς δίνουμε 125.000 για το 1/6. Εσείς μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα το πρωί να έχετε ένα ραντεβού με την κυρία Σκυβάκου, να συνεννοηθείτε μαζί της, να σας δώσει τα καρδιά και αν εσείς κρίνετε ότι πραγματικά τους ανήκει και το υπόλοιπο 1/6, τότε μιλάμε για το 1/3 και για τη στάξη των 250.000. Λέω πάλι ότι αυτό το ποσό είναι. Τελικό ποσό είναι τα βάλει, δεν ξέρω να συζητάμε κατά την άποψή μου. Απ' τη μια και απ' την άλλη, ότι αυτό το ποσό θα αποδοθεί σε δόσεις που θα το κανονίσουμε εμείς πόσο θα είναι. Λοιπόν, καταρχήν η Επιτροπή συμφωνεί να βρεθεί με την κυρία Σκυβάκη. Να μην αφήσουμε να πω. Όχι, όχι, όχι. Εγώ διατύχω οπωσδήποτε να είμαι σε επιτροπή και θα παρτέρω όμως και νομίζω πώς θα έχει την ίδια τους κυρία και η κυρία Μάση. Να δούμε και τα χαρτιά αυτά με το οποίο πιένει και το ΕΡΕΑ. Να τα παιδιά πώς θα έρθουν. Να τα δείτε να πάρετε από εσείς κύριε Βεντέ. Σας είπα, θα σας τα δείξω να χαρτιά. Όχι, δεν το λέω μόνο για εσείς πάρουν τα απαντήσεις. Να μην έχουμε δεσμεύσεις που δεν ξέρω να είναι χαρτιά από ποιο. Αν δεν ενημερωθείς θα πει στο ΟΚ. Μόνο αν πείτε το ΟΚ. Να δούμε και αυτά που θέλουν και να πούμε χαρτιά και βλέπουμε. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλά δεν είμαστε οικονομικά εντάξει. Καταρχήν πριν να ξεκινήσω, ο κύριος Πάτος συμφωνεί με τη συγκρότηση της Επιτροπής. Το Σώμα συμφωνεί. Άρα προφανώς και από τη δική μας την πλευρά η κυρία Τσαμασίρου θα είναι στην Επιτροπή να συμμετάσχει και να την κάνουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς και στην πορεία της διαπραγμάτευσης ο Δήμαρχος έχει από εμάς την άνεση να κινηθεί. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι εάν πάμε σε διαδικασία έκθεσης αναγκαστικής αμαλωτρίωσης, όπως το τελευταίο που λέγεται, είναι αυτό λέω. Από ό,τι είπε η κυρία Σκληβάκου, θα το δούμε και αυτό που είπε, πάνω σε αυτά τα ίδια, γιατί η αμαλωτρίωση στηρίζεται στην αντικειμενική αξία. Άρα το ποσό που προτείνεται είναι λιγότερο από αυτό. Και το δεύτερο
είναι για αυτή τη διαπραγμάτευση και την πίεση να δούμε, δεν το λέω για αύριο το πρωί, αλλά μπορούμε εμείς ταυτόχρονα να το μεταδεύουμε, ότι πώς μπορεί να προχωρήσει η ιστορία της αλλαγής κρίσης. Ώστε αυτό θα προχωρήσει και εγώ. Δεν πάτε να το σταματήσει. Εάν αυτό διευκολύνει και την διαπραγμάτευση, ότι παιδιά έχετε την εγκόπεδο στα χέρια σας, δεν θα κάνουμε αυτά. Αλλά και εμείς κάνουμε αυτή την εγκόπεδο. Εμείς θα θεωρούμε ότι δεν μιλάμε δηλαδή για παράλογα πράγματα. Υπάρχει και κάποιος ο οποίος έχει βγάλει απόφαση ότι αυτοί που διεκδικούσαν το 1/6 να τους το παραδώσουμε, αφού κρεμίσουμε τον υπηαγωγείο. Είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να κρατάει τέτοια απόφαση? Το καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν περίμενα ποτέ εγώ ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Και σαν λέω και πάλι τους έκανα το μάτα, τους έπαιζα και στο βαθμό που η υπόθεση έχει και πάνω κάτω το ιστορικό, όπως το ανέφερε ο Γιώργος ο Κουντελάκης, θα μπορούσε να κάνουμε και την περίπτωση κάποιων οι οποίοι τέλος πάντων αδικήθηκαν από μια διαδικασία κτλ. Εμφανίστηκαν ας πούμε να διεκδικήσουν κάτι το οποίο έχει ήδη απαλωτριωθεί κανονικά από μια μεγάλη χώρα. Άρα πλέον σήμερα, μέσα από μια κοινωνική κατεύθυνση, δηλαδή το να πούμε ότι θα δώσουμε αυτά για το 1/6 και βλέπουμε, μπορεί να μας δεσμεύει. Αν τα δώσουμε, θα δούμε ό,τι κάνουμε. Πρέπει να γίνει και το θέμα. Να μην πει μετά ένα άλλο τρίτο, έκτο, τέταρτο, έκτο. Γι' αυτό σας είπα ότι εάν υπάρχει τέτοιο όρο, θα μπορούμε να καλύπτουμε και για τα υπόλοιπα. Άρα, εγώ λέω και εσείς μαζί με την υπόλοιπη επιτροπή να πάρετε. Σήμερα η απόφαση σημαίνει ότι δίνετε τη δυνατότητα σε εσάς, με την υπόλοιπη επιτροπή, να καθορίσετε τα μεγέθη και διαπραγματευτική τακτική. Θέλω να πούμε ότι θα δώσουμε τέτοια καλά μέρα. Δηλαδή, αν μας πούνε άλλο, OK, για το 1/6 ή ψάχνει. Ενσυνοδοτείται η Επιτροπή ότι θα είναι ο κύριος Βρετός, ο κύριος Αλικάτορας, η κυρία Μάτζιου, ο κύριος Δημάκης και η κυρία Θωμασίου. Και η κυρία Νάντου. Δεν μπορώ να Λοιπόν, ό,τι υπάρχει, τα παιδιά έχουν προστομήσει.
και πέντε οδηγούς να τους προσλάβουν σε σύμβαση ορισμένο χρόνο.
έχουμε πάρει την απόφαση εδώ, αλλά επειδή αυτά όλα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, ο ΑΣΕΠ μας είπε ότι αυτή η απόφαση, επειδή ήταν του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, χρειάζεται μια ορθή επανάληψη από το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή το καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο να συνηγορήσει ότι πραγματικά δέχεται την πρόληψη 25 εργατών καθαριότητος και 5 οδηγών. Ψηφίζετε ο Βόπονα. Βόπονα. Ναι, πριν να πούμε στην υπηρεσία, να διαβάσουμε μια πρόσκληση. Επειδή είχαμε την έκκληση του υπολογισμού από την προοδοτική επιτροπή,
προηγούμενη σύνθεσή τη δεν συνεκλήθη, διότι ήταν μια στέλεση η Επιτροπή Διαβούλευση. Όπως και για το τεχνικό πρόγραμμα του ΔΕΗ, το οποίο είναι ακόμα σε υπηρεσιακό επίπεδο, παρότι ελήφθη υπόψη το τεχνικό πρόγραμμα του υπηρεσιακού πάλι στην σύνταξη του προϋπολογισμού, το ερώτημά μου είναι εάν σκέφτεται η Δημοτική Αρχή να συγκαλέσει την Επιτροπή Διαβούλευση, ούτως ώστε πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο να περάσει από βουλευόμενο σώμα. Άλλη ερώτηση. Αντίληση. Προχωράμε στο δεύτερο θέμα. Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 2015. Κύριε Δημάρχη. Και σήμερα, όπως είπα και σήμερα, είναι ένα από τα θέματα που ήταν απαραίτητο να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν και η έκριση της αναπροσαρμογής ή μη των δημοτικών τελών. Γιατί να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να προχωρήσει ο προϋπολογισμός. Η πρότασή μου, και θα την αιτιολογήσω όσο μπορώ, είναι να υπάρχουν μηδενικά δημοτικά τέλη για το 2015. Να μην υπάρχει αύξηση των δημοτικών τελών, να παραμείνουν τα δημοτικά τέλη στην ίδια τιμή που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι αρκετά χρόνια που έχουμε να κάνουμε ένα προσαρμογή των δημοτικών τελών. Όλοι ξέρετε ότι υπάρχουν, θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να κάνουμε μείωση των δημοτικών τελών, αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια τέτοια συγκυρία που υπάρχουν από την πλευρά της πολιτείας μείωση όλων των επιχορηγήσεων, υπάρχουν από την πλευρά των κατοίκων διαμερίσματα τα οποία σταματάνε την ηλεκτρολόγηση, έχουμε και από εκεί μείωση για τα δημοτικά τέλη. Άρα πιστεύω ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάποια κοινωνική πολιτική από τη μια και από την άλλη, για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιο έργο στη Νέα Σμύρνη, θα πρέπει να βασιστούμε στην μηδενική αύξηση των δημοτικών τέλων. Λέω, θα ήταν ευχής έργο και πραγματικά όλοι θα το θέλαμε να μπορούσαμε να κάνουμε μείωση. Είναι τέτοιες όμως οι συγκυρίες που πραγματικά νομίζω ότι θα μας δυσκολέψει πολύ στο έργο μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να μην υπάρχει αύξηση στα δημοτικά τέλη. Ερωτήσεις. Ο κύριος Πανταζής. Θεωρώ ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση το να μην αξιούν σε καμιά περίπτωση τα δημοτικά τέλη, να μείνουν τα ίδια. Βέβαια, το ερώτημα είναι. Στα προηγούμενα συμβούλια ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος στο σύνολο των προθεσμιακών και των τρέχοντων καταθέσεων ταμιευθυρίου υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Άμα κάναμε μια μείωση δημοτικών τελών περίπου της τάξης του 20%, πόσο λιγότερες πράξεις θα είχαμε, κύριε Δήμαρχε? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεδομένου ότι η πράξη από τα δημοτικά τέλη είναι περίπου στα 9 εκατομμύρια, φέτος υπολογίζουμε ότι θα κλείσει η χρονιά έχοντας τις πράξεις από τα δημοτικά τέλη ο Δήμος από 9 εκατομμύρια μέχρι 9%. Πέρυσι, να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, είχε εισπράξει ο Δήμος από δημοτικά τέλη 9.224.000. Φέτος θα κυμανθεί στο 9% στην καλύτερη περίπτωση, εγώ λέω στο 9%. Αν λοιπόν, κύριε Πανταζή, όπως προτείνεται, γίνει μια μείωση της τάξης του 20%, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε
περίπου για 2 εκατομμύρια λιγότερο, για ένα 800 λιγότερο. Ένα 800 λιγότερο δεν το αντέχει ο προϋπολογισμός του Δήμου, αλλά εκτός αυτού υπάρχει και μια βασική αρχή για τις αναλογικότητες που πρέπει να κρίνεται μεταξύ εσόδων, ανταποκοτικών εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και η οποία μπορεί να ανατραπεί, όχι μπορεί, θα ανατραπεί. Και ανατρεπομένης αρχής αυτής αρχίζει ο Δήμος και ο κάθε Δήμος πλέον εδώ και 2-3 χρόνια και πρέπει να δώσει εξηγήσεις στο λεγόμενο παρακριτήριο. Τα πράγματα έχουν στενεύσει πάρα πολύ. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι, θα τους πούμε αργότερα, που κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Δεν λέμε να τα αυξήσουμε το υποδήμαρχος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα μειώσουμε. Κύριε Αμαντούλη, ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είπατε κύριε Τζουλάκη πριν για τον έλεγχο που έχουν στα σπίτια. Προφανώς και δεν υπάρχει στον δρόμο και στην Αθήνα, όπως υπάρχει σε όλες τις περιοχές. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν έχουμε εικόνα σαν Δήμος, πόσα είναι αυτά τα κοκκιδιά που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα, αν έχουμε κάνει μαζί καταγραφή σαν κοινωνική υπηρεσία και σε ποιο βαθμό φτάνουν τα αιτήματα στο. Πρέπει να μπορούν να μας απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, εγώ δεν είμαι. Και στο μέλλον θα μπορούν να μας απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Να απαντήσουν στην ίδια τι είναι αυτά. Αν έχετε γνώση, ναι. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, τα νοικοκυριά τα οποία από το 2012 και μετά έχουν απαλλαγή, αυτό το ρωτήσατε, πόσα νοικοκυριά έχουν απαλλαγή. Όχι, 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 σε πόσα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο ζήτημα εσόδων αυτό. Γιατί όταν φτάσουν έχουν και κομμένο ρεύμα, προφανώς έχουν και άλλα θέματα, άλλα προβλήματα. Σήμερα είχα μια συζήτηση με τις υπηρεσίες για το αντίστοιχο θέμα. Εκείνο που παρατηρούν οι υπηρεσίες και το οποίο είδα και πόσο ήταν δυνατόν από το. Είναι το εξής. Το τελευταίο καιρό στη Νέα Σμύρνη, το τελευταίο καιρό, μιλάω για τον τελευταίο χρόνο, ίσως και λιγότερο από μέσα από το 2014 και μετά, παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Ξενικιάζονται πολλά σπίτια. Αυτό αποδίδεται στο εξής. Πρώτον, η Νέα Σμύρνη εξακολουθούν τα ενίκια και είναι, νομίζω, ακριβότερα από τη γύρω περιοχές. Και δεύτερον, πολύ πλέον άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μόνοι τους στα διάφορα διαμερίσματα προτιμούν να γυρίζουν στις οικογενειακές, στις πατρικές αισθήσεις. Αυτό λοιπόν θα επιφέρει μία μείωση. Από μόνο το γεγονός αυτό θα επιφέρει μία μείωση. Πόσοι ακριβώς χαθεί δεν ξέρω. Ελπίζω να μάθω μια ακρίβεια, τόσο πρέπει να πω μεγαλύτερη ακρίβεια, της προσεκτικής μέρας. Κύριε Ιακωβάκη. Σιγά σιγά θα μάθεις. Καταρχήν συμφωνώ με την μία αύξηση των δημοτικών αντιλών. Ο λόγος είναι ότι παρόλο ότι ζητάμε τη μείωση και αυτή η μείωση δεν μπορεί να έχει πραγματική αξία παρά μόνο για το Δήμο. Δηλαδή θα έχει ένα έλλειμμα πάνω από ένα εκατομμύριο, ενώ το κέρδος που θα έχουν οι πολίτες είναι μηδαμινό. Δηλαδή δεν έχει αντιστοιχεία, πρέπει να έχει μία είναι την αγωγική θέση του εγώ. Γι' αυτό πάντα και μου κάνει εντύπωση. Μπράβο στον κύριο που είπαμε, έτσι καλά. Δεν ξέρω τι ο κύριο φτιάξε να έχει μειωθεί στο ίδιο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε να μειωθεί, να μειωθεί, να μειωθεί. Δεν καταλαβαίνω. Είναι το πολύ απλό πράγμα. Ότι ο Δήμο μπορεί διάλογων μέσων, διάλογων αντιμετωπίσεων το ζήτημα το κοινωνικό. Και αυτό το κάνει διότι. Και να απαντήσω και στην κυρία Ραμπλέο ότι κομμένα ρεύματα έχουν αποφύγει εντελώς. Οι μόνοι που δεν δέχτηκαν, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο τμήμα στο Δήμο, στην κοινωνική υπηρεσία, που δεν δέχτηκαν να έρθουν σε συνεννόηση μαζί μας μέσω ημών με τη ΔΕΗ, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει κάποια παράνομη σύνδεση. Και έπρεπε να αποκατασταθεί η παρανομία για να μπορεί η ΔΕΗ να μπορεί να κάνει το διακανονισμό. Άρα, ζήτημα αυτά τα παράνομα ήταν ένα-δύο. Όλοι οι έχοντες πρόβλημα με το ρεύμα και άρα, αν είχαν και το δικαίωμα μείωσης των δημοτικών, απαλλαγής των δημοτικών τελών, είναι καταγεγραμμένοι όλοι. Και υπάρχει και μία ενημέρωση συνεχής για το πώς μπορούν και ποιοι δικαιούνται να έχουν αυτή την απαλλαγή.
Επομένως, εάν θέλουμε να κάνουμε μια κοινωνική πολιτική, μπορούμε αυτή την οποιαδήποτε μείωση θέλαμε να την κάνουμε ως απαλλαγή σε περισσότερες ευπαθείς ομάδες. Παρόλο ότι έχουμε συμπεριληφθεί και τα αμαία και οι αναξιοπαθούντες και με αναπηρία και οι πολύτεκνοι και επίσης καμιού εισοδήματος. Επομένως, συμφωνώ ότι βεβαίως μηδενική, εάν η οικονομία στα νοικοκυριά ήταν σημαντική, λέω εγώ 20 ευρώ το μήνα, 10 ευρώ το μήνα, θα έλεγα γιατί και στο στην έκπτωση του 20% ούτε 2 ευρώ δεν έχουμε κέρδος το μήνα. Ενώ ο Δήμος, έχοντας ήδη μια μείωση των εσόδων του από όλη αυτή την κρίση που το Δήμος την περνάει, άγνωση και εκεί θα φανεί στον κόσμο η μη παροχή υπηρεσιών που είναι θέματα και αυτά κοινωνικού περιεχομένου σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια καθαρή πόλη γιατί είναι ένα κοινωνικό έργο στο βάθος του που αφορά εντελώς και αποκλειστικά το Δήμο. Εγώ είπα ερωτήσεις, αλλά βλέπω ότι τοποθετούνται. Εμείς λοιπόν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετούνται. Ο κύριος Βουλετός και μετά ο κύριος Κουτελάκης. Κύριε Βουλετό, πριν ξεκινήσετε τοποθέτηση, εφόσον είναι ερώτηση, ο κύριος Καταλυφός, ερώτηση. Στην κυρία Ιακωβάκη, απευθύνομαι. Με βάση αυτά που είπε τώρα, δηλαδή μου δημιούργησε το ερωτηματικό. Εγώ, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι έχουν αντεδρεί με αναπηρία. Σε κάποια φάση μας είχαν μηδενίσει τα δημοτικά τέλη. Στη συνέχεια έρθει μια άλλη απόφαση, πήγα τα δικαιολογητικά στο Δήμο και μου είχαν το εισόδημα υπερβαίνει 15.000, οπότε δεν δικαιούσε. Αυτό ισχύει ή δεν ισχύει, δεν ξέρω. Αυτό ήθελα να μάθω. Γιατί σαν και εμένα θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αμαία, οι οποίοι αχρηζόμενο το επίδομα που παίρνουν οι ανάπηροι ή το οικογενειακό εισόδημα, είναι πολύ δύσκολο να είναι κάτω από 15.000. Σιγά σιγά δεν αρχίζει να γίνει και αυτό, έτσι όπως θεωρούν. Αλλά δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Να απαντήσει η κυρία Εγκολάκη, το ξέρω το θέμα. Αυτό ίσχυε παλαιότερα και ήταν άδικο. Δηλαδή προσέθετα το επίδομα της αναπηρίας μέσα στο δημοτικό εισόδημα. Πήραμε απόφαση ως Επιτροπή και είπαμε να μην προστίθετε. Μήπως τότε που κάνετε τα χαρτιά δεν ίσχυε ακόμα. Να επανέλθετε και να το ζητήσετε, γιατί η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο εννοώ, γιατί πέρασε το ότι είναι λάθος να προστίθεται το επίδομα της αναπηρίας στο εισόδημα. Αλλά μήπως τότε και οι καινούργια διδήματα της κοινωνικής υπηρεσίας, ίσως πρέπει στους καταναλωτές που έχουν τον αμαία που κοπήκανε, κάναν τα χαρτιά στο εισόδημα, δεν ενημερώνουν και μπορούν να ειδοποιηθούν. Κύριε Κομπάκη, είχατε πάρει μια απόφαση αυτή την ώρα το επίδομα αναπηρίας να μην προστίθεται. Αυτό λέτε. Κυρία Δελγιάννη, έχετε να πείτε κάτι για αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα για την δικαιολογική μας προσέγγιση στο θέμα αυτού τη αγραϊκή εισφυγή. Πρώτον, είναι παρήγορο το ότι δεν αυξάνονται δηλαδή. Πλην όμως δεν σημαίνει αυτό ότι δεν αυξάνονται, αλλά δεν θα μπορούσαν κιόλα να μειωθούν. Και το λέμε αυτό με την εξή σκέψη. Μίλησε και η κυρία Ιακωβάκη και είπε για τι μελέτε των λαϊκών οικογενειών, των προβλημάτων, των αναξιοπαθών κτλ. Το είχαμε βάλει και στις προηγούμενες συνεδρίες ενώπιον των θελών στην περασμένη συνέντευξη. Μελέτη από το Δήμο υπάρχει, τι επιχειρήσεις και τι μεγάλο καταστήματα και τι κάποιος έχει ο Δήμος, οι οποίοι μπορεί να επιβαρυνθούν με μεγαλύτερα τέλη, ούτως ώστε να αναφρύνουν οι λαϊκές οικογένειες με συνολό τους, ακόμα και 10%, ακόμα και 20%, όσο καλή είναι το ποσοστό.
Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάποιε όσε τράπεζε έχει ή μεγαλοεπιχειρήσει που έχουν ή μεγαλοτέχνε καταστάσει να έχουν επιβάλει στο δημοτικό κέντρο προκειμένου να υπάρξει αναλογισμό σε σχέση με του αναξιοπαθούντε και τι επαρκεί ομάδε των κατοίκων που είναι πολλέ. Και λέω εδώ στην συνάδελφη Μαρία ότι εμεί του Σαλαϊκή Επιτροπή αγωνιζόμαστε για τη σύνδεση των κομμένων ρευμάτων των φτωχών που δημιουργούνται στον ανέργο. Είναι εκατοντάδες αυτές οι περιπτώσεις, δεν απλά δεκάδες πλέον. Είναι εκατοντάδες. Και οι κινητοποιήσεις που κάναμε και στο Δήμο και στην ΔΕΗ ή οπουδήποτε άλλο στην Καθηγητία είχαν καταδείξει αυτές τις ανάγκες και αυτές τις αγωγές του κόσμου για το εισόδημα. Είμαστε σε μια περίοδο που δεν πρόκειται να υπάρξει ανάκαμψη έτσι με αυτά τα οποία ισχυρίζονται και τα δίπολα ενόψη των νέων εξελίξεων και των νέων ομών. Ο φτωχός χρόνος αποχαίνει ακόμα πιο πολύ, μέτρα ανακούφιση δεν θα υπάρχουν στην κατεύθυνση ανακούφιση της οικογένειας και των ανθρώπων και των απολυμμένων που έχει πολύ στην πόλη μας. Άρα και λοιπόν από τη στιγμή που έχουμε και το λιμενό μας, δεν υπάρχει μάλιστα. Ότι είμαστε ένα δήμο πλέον μαθηματικό με την έννοια των 67 εκατομμυρίων, καλό θα ήταν να γίνει μια ανάπτυξη στο λαϊκό οικογενειακό στο σύνολό του, στα λαϊκά που μελετήσετε, να επιβαρυνθούν οι μεγάλοι τράπεζε, τα μεγάλα καταστήματα και οι επιχειρήσει, οι οποίε λάθραν την έργο και χρωστάν ουσιαστικά στο Δήμο, προκειμένου να υπάρξει μια συνολική ανακούφιση. Και δεν είναι τα ποσοστά αυτά που έχει προκειμένου, εγώ συμφωνώ μαζί του όμω και να έχουμε και μια άλλη πολιτική. Ξέρετε ότι σε κάποια μέσα στη δική μας θητεία ο Δήμος θα στηρίζεται μόνο στα χέρια των κοινωνιών και καθόλου στην εκπαιδευτική επικοινωνία. Άρα λοιπόν θα φτάσουμε σε κάποια στιγμή όλη αυτή η αναλογία που σήμερα είναι 15-85 να μεταφερθεί στις πλάτες του κόσμου. Γι' αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε σαν Δήμος και συνάδελφοι που εκλεγήκανε σε όργανα, πέδα, κέντρα κτλ. Να το παλέψουν στην κατεύθυνση αυτή της ενίσχυσης της τοπικής διοίκησης από τους φόρους του δικαιούχου. Γιατί μόνο έτσι θα βρεθούμε σε μια κατεύθυνση τέτοια αναλογική κτλ. Ως εκ τούτου λοιπόν. Εγώ δεν βλέπω λαϊκισμό το πολιτικό αίτημα τη μειώσεω των τελών για τα λαϊκά στρώματα και τη αυξήσεω αντίστοιχα στου υπόλοιπου που προείπα. Και συνάμα μέσα έτσι παραδοσιακά, εκ του πλαγίου δηλαδή, θα σου πει ένα ερώτημα. Τυχαίνει στη λαϊκή συσπήρωση. Τυχαίνει στη λαϊκή συσπήρωση να απευθύνεται ο κόσμο τη πόλη όπω και στου άλλου. Απευθυνθήκανε λοιπόν σήμερα οι τραπεζιτεράδε, οι οποίοι είχαν ένα ζήτημα με τέλη και να υπάρχει το φιλές. Αν μπορείς ο Δήμαρχος έτσι παρεμπιπτόντως να μας πει μια ενημέρωση για το θέμα αυτό, αυτό τον ανθρώπο, πώς είπε η κοραδούσα στην πόλη μας, τι επιβαρύνεται όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι μια εποχή συνάδελφοι που έλεγε να σας ρωτήσουμε. Δεν είπα ενημέρωση, είπα να σου πει μια ενημέρωση. Όχι, δεν πειράζει. Αν οι άνθρωποι δικαιολογημένα πάνε, γι' αυτό είμαστε εδώ και Εγώ δεν συμφωνώ στη μείωση των δημοτικών τελών. Δεν με κάνει κανένα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, αλλά σου πρέπει εγώ μόνοι να το απαντήσω. Διαφωνώ ιδεολογικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Και αυτό θέλω να το εξηγήσω. Και ιδεολογικά. Και ιδεολογικά. Και θα σου πω γιατί. Γιατί σε βάλατε στο τέλος και το σώσατε, τόσο σε εσά, και λέτε μια διαμήκωση τη τελευταία στιγμή. Θα προτείνω μείωση για τι λαϊκέ οικογένειε. Και τόσο σώσατε. Διότι αν δεν έλεγε αυτό. Μπαίνω στην τοποθέτησή μου να πω το εξής. Όλες οι οριζόντιες μειώσεις είναι άδικες. Δηλαδή, για να μειωθεί το 20% ή το 10% ή το 5% στο χ ποσοστό των λαϊκών οικογενειών, το μειώνεται με την πρότασή σας, όχι τη δική σου που λέω, την έσωση των πλήρων, όσοι σε διάφορους δήμους
κάνουν τέτοιες προτάσεις, λένε μείωση 20% στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή και στον πλούσιο και στον υπερπλούσιο και στο μεσαίο και σε όλους μείωση 20%. Στα παλιά του τα παπούτσια του πλούσιου ή του μεσαίου που αντέχει ακόμα το 1 ευρώ και το 2 ευρώ το μήνα. Από πού θα κοπεί αυτό? Από το Δήμο θα κοπεί και δεν θα αποδοθεί με κοινωνικό πρόγραμμα και κοινωνική δράση του Δήμου. Άρα, τι ισχυρίζομαι? Όπως ισχυριζόμαστε στην κεντρική πολιτική σκηνή όταν παίρνονται μέτρα ότι τα οριζόντια μέτρα είναι τα πλέον άδικα, άρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι οριζόντιες μειώσεις είναι πλέον απαράδεκτες και άδικες. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, πριν από την κρίση και εντάχθηκε μετά στα χρόνια της κρίσης ο Δήμος, με συνέπεια και επί δικής μου Δημοτικής Αρχής και επί του κ. Τζουλάκη εν συνεχεία, θωράκισε την αντίληψή του για κοινωνική προστασία μέσω των δημοτικών τελών, καθιερώνοντας αυτές τις κατηγορίες όχι μείωσης, αλλά πλήρους απαλλαγή. Μηδέν να πληρώνουν. Όχι να κάνουμε μια οριζόντια μείωση στο γενικό πληθυσμό 5, 10, 15, 20 και άρα και ο φτωχός να του μειωθεί, ο άνεργος να του μειωθεί, ο πολύτεκνος να του μειωθεί, ο τρίτεκνος να του μειωθεί κατά 5 ή 10%, σε αυτόν μηδέν δημοτικά τέλη. Να μην πληρώνει τίποτα από δημοτικά τέλη. Αυτό είναι η δέσμη μέτρων προστασίας κοινωνικής συμπεριφοράς και αλληλεγγύης του Δήμου απέναντι σε μια πολιτική για τα δημοτικά τέλη που επειδή εκτιμούμε ότι μπορεί να επιβαρύνει κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας από όρων πολυτέκνων, τριτέκνων, αμαία και ανέργων και γι' αυτό τους μηδενίσαμε. Στην αρχή κάποιοι ήταν 100% και κάποιοι 50%, με συνεχεία το κάναμε σε όλες τις κατηγορίες 100%. Δεν πληρώνει τίποτα, δηλαδή πληρώνει μηδέν δημοτικά τέλη. Ο Δήμος με αυτά τα χρήματα μπορεί έμεσα, γίνεται, να ενισχύει, έχει και ταμείο ισχυρό, γιατί δεν λαΐκησε ποτέ στα δημοτικά τέλη, κι ας είναι ανταποδοτικά. Το ταμείο του σε μεγάλο βαθμό έχει οικοδομηθεί από μια κατά την άποψή μου τολμηρή πολιτική τα πρώτα χρόνια, τα χρόνια της ευμάδειας δηλαδή. 2000-2008, ξέρω εγώ, πάνω σε μια συμπεριφορά συγκεκριμένη στα δημοτικά τέλη. Και τελειώνω να πω το εξής, για να μην σας κουράζω, ότι αυτό είναι μια πληροφορία που λέει ο κύριος Κούπας, θετικά το λέω. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, λέει ο κύριος Κούπας, διαπιστώνω μεγάλη αύξηση των ανίκιαστων διαμερισμάτων της πόλης. Ναι, επειδή οι κουβέντες αυτές, όχι, συμφωνώ, άλλο θέλω να αποστάσω. Επειδή η κουβέντα είναι υπάρχουν ξενίκιαστα ή δεν υπάρχουν ξενίκιαστα, δεν προκύπτει από τις υπηρεσίες. Δεν μπορεί να προκύψει από τις υπηρεσίες, από άλλες επιτρέψεις, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να προκύψει. Γιατί λέω, όταν πέρσι είχαμε 9.200, που είπατε εσείς απολογιστικά, εγώ δεν θυμόμουν το ακριβές, εγώ πάντα ξέρω τα δημοτικά τέλη είναι μεταξύ 9 και 10 εκατομμυρίων τα τελευταία. Όταν πέρσι είπατε ότι είναι 9.200, σωστά κατά τη γνώμη μου, που θυμήσατε το νούμερο, και φέτος προβλέπετε 9.120, ας πούμε. 9. Προβλέπετε 9. Ναι, αυτό είναι υπάρχει μια διαφορά 200.000 που είναι το 2% στα 10 εκατομμύρια. Με το 2% μείωση των δημοτικών τελών, αν από εκεί συνάγεται, δεν προκύπτει ότι είναι πολλά αδίκιαστα. Διότι πολύ μεγαλύτερη μείωση υφιστάμεθα από τους διακανονισμούς και τα απλήρωτα. Δηλαδή μπαίνουν στο Δήμο, πολύ λιγότερα μάλλον μπαίνουν στο Δήμο με καθυστέρηση χρήματα λόγω της με δόσης πληρωμής πολλών νοικοκυριών των λογαριασμών της ΔΕΗ. Άρα αυτό αν είναι ένα μέγεθος που αξίζει το κόμμα του συμπεριλάβουμε σε άλλες συζητήσεις πολλά ξενίκιαστα, λέω ότι δεν φαίνεται να προκύπτει από τα δημοτικά τέλη. Τους αριθμούς στο δημοτικό τέλο μπορεί να προκύπτει όμως από άλλα κοινωνικά και οικονομικά μεγέθη που μπορεί ας πούμε να τα δει και η υπηρεσία του κ. Κούπας και η κυρία Τελικιά. Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε με πιο τεκμηριωμένο τρόπο γιατί μπορεί να αφορούν πολιτικές άλλες που μπορεί να ασκηθούν με βάση τη διαπίστωση αυτή κατά πόσο είναι σημαντική. Ο κ. Πάντος. Πριν κύριος Πάντος, μια απλή, γιατί θα κερδίσει το ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους. Πάντως, έχει δείξει ευαισθησία η πλειοψηφία του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε ο κ. Βουτελάκης. Και η ευαισθησία ήταν να μειώσει τα τέλη της λαϊκής οικογένειας του Μπόμπολα, στο πόλι Σπάρτα.
Αλλά εκεί η οικογένεια του Μπόμπολα έτυχε τις μειώσεις. Τα ξεχάσαμε αυτά. Εγώ θέλω να πω. Και είμαι εδώ και παίρνω και την ευθύνη, παρότι ήταν ο κύριος Τζουλάκης, παίρνω την άτιμη ευθύνη της εποχής εκείνης. Έγινε μία μείωση στο Πόλις Παρκ, γιατί από τη μία του έγινε μείωση και από την άλλη δώσαμε μείωση σε όλες τις οικογένειες της νέας μείωνης στο κόστος του Παρκ. Δεν έγινε χαριστικά, μπορεί να διαφωνείτε και το σέβομαι, αλλά δεν έγινε χαριστικά να σου μειώσω τελεία. Δώσε μου μειωμένο τιμολόγιο, εξευτελιστικά μειωμένο 1% για να σου μειώσω κι εγώ. Έγινε δούνε λαβίν, με τελικό αποτέλεσμα να γυρίσει το χρήμα στον πολίτη. Ξέρουμε για τη διαφορετική άποψη, που μπορεί να υπάρχει διαφορετική άποψη. Προς επίρρωση των όσων είπε ο κ. Κουμουντάκης, να θυμίσω ότι ήμουν υπέρμαχος τότε να μην μειωθούν, αν θυμόσαστε, τα τέλη του κ. Αλλά με παρέμβαση του Δημάρχου και του Εμπορικού Συλλόγου και του κ. Κουντανάκη, νομίζω, μειώθηκε το τιμολόγιο και έτσι έχουμε 1 ευρώ ανά ώρα. Ενώ ήταν 5,5 ευρώ η ώρα. Έτσι λοιπόν καλύπτεται στους πολίτες και τους συστηνάζεται το κέρδος. Αυτό ήθελα να θυμίσω. Κύριε Πάλου. Κατά στην αρχή δεν είχα σκοπό να μιλήσω. Θέλω να δείξω λίγο μια ανοχή σε μια εισήγηση που έλεγε να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Αλλά κάθε φορά που κάποιος μιλάει, όλο και κάτι λέει ας πούμε που δεν έπρεπε. Και δυσκολεύει το να αρχίσει η συζήτηση. Από το... Ναι, σίγουρα. Από το σε ποιον αρχίζει το μαγαζί κάτω από τη γέφυρα και αν δεν νιώθει χαρούμενοι που μας κάνουν χάρη να το ανταλλάξουμε με μείωση των δημοτικών τελών. Μέχρι το αν ο γκαράζ θα έπρεπε να έχει μια κοινωνική πολιτική που να αφορά τους περαστικούς, μόνο τους ανθρώπους που έρχονται να ψωνίσουν στη Νέα Σμύρνη, ενώ υποτίθεται πριν από 15 χρόνια λέγαμε ότι δεν θέλουμε να φέρουμε νέα κίνηση αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, ή να έχει μια οικονομική πολιτική για τους κατοίκους της περιοχής που θα έχουν μόνιμες θέσεις έτσι ώστε να φύγουν αυτοκίνητα από τους δρόμους, μέχρι για να πάω στο κομμάτι των δημοτικών τελών. Γι' αυτό εγώ μόνο ήθελα να πω, γιατί εντάξει, βγάζουμε λόγους, αλλά επειδή ήταν σοβαρά ζητήματα τουλάχιστον και καινούργιοι συνάδελφοι και παλιοί, να ξέρουμε ότι υπάρχουν δική μας άποψη που νομίζουμε ότι κάτι έχει να συνεισφέρει. Όλα καλά, σας ακούστηκαμε όμως να πούμε το εξής. Ότι ένα, η φορολογική, τα δημοτικά τέλη είναι αναφορολογικά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ανοχή και από τη δική μας την πλευρά, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το κατανοούμε όλοι, να μην υπάρχει μια αυστηρή εφαρμογή του νόμου, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να είναι τα δημοτικά τέλη τόσα ώστε να καλύπτουν το κόστος των συγκεκριμένων υπηρεσιών, των σκουπιδιών και του ηλεκτροφορτισμού. Κατανοητό. Από την άλλη, να ξέρουμε, για να μην περιφανευόμαστε τσάπα, ότι μια πολιτική που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, την εποχή της γιγάντωσης της οικοδομής στη Νέα Σμύρνη, την εποχή των οκταόρων, την εποχή που αύξησε δραματικά και τον πληθυσμό αλλά και τα τετραγωνικά της πόλης και γέννησε με αυτή τη λογική τα ταμεία του Δήμου, δεν είναι κατά ανάγκη ο σωστότερος τρόπος, επειδή μπακάλικα μπορεί να ευνοούσε το ταμείο και να μπορεί κάποιος σήμερα να περηφανεύεται. Γιατί αυτό, από την άλλη, διευκολύνει πάντα τον εκάστοτε Δήμο και διευκολύνει και τον δικό μας Δήμο εδώ και διευκολύνει άρα και τις πολιτικές παρατάξεις που ηγήθηκαν αυτής της χώρας να μην έχουν μία πίεση από το Δήμο και από την τοπική αυτοδιοίκηση να δίνουν και να θεσμοθετούν πόρους μόνιμους, σταθερούς και να μην τους κυνηγάμε, αλλά να μετακυλίουν τη δυνατότητα σε εποχές ευμάρειας στο έλα ρε παιδιά, 2, 3, 3, 5, 5 ευρώ, πάτε από τους πολίτες και καλύψτε την τρύπα σας. Σε αυτή την πολιτική παίξαμε, μπορεί να είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι σε αυτή την ιστορία και όλοι σαν κοινωνία, αλλά το ξέρουμε γιατί μπορεί να χρειαστεί να ξέρουμε τι θα ξανακάνουμε από εδώ και μπρος και να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και σαν δυναμία. Δηλαδή, βλέπουμε μόνο τη θετική πλευρά ή τις λύσεις που έδωσε αυτή η πολιτική. Το δεύτερο κομμάτι για τις οριζόντιες περικοπές, και τα λέμε, είναι μια διαφορά, παιδιά, ανάμεσα στη φορολογία και στην κοινωνική πολιτική. Και πρέπει να την καταλάβουμε. Αυτή η διαφορά δεν υπάρχει εδώ πολιτικά, αλλά υπάρχει και στη θεωρία της κοινωνικής πολιτικής, άμα κάποιος θέλει, ας πούμε, να την ακούει. Το δικαιότερο σύστημα φορολόγησης, γιατί ένας τύπος φορολόγησης είναι και τα τέλη, είναι να έχεις γενική φορολογία με βάση τη φοροδοτική ικανότητα των ανθρώπων. Να θα μπορούσε το κράτος
να παίρνει έναν φόρο από όλους τους πολίτες με βάση το συνολικό του εισόδημα και μετά να έρθει να το μοιράσει στις διάφορες δραστηριότητες του. Στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους δήμους και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό δεν ήταν το δικαιότερο. Τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα, προβλήματα και πάντα δημιουργούν αντιφάσεις. Το δεύτερο, όταν πας να κάνεις κοινωνική πολιτική, που μπορεί να είναι με μειώσεις τελών ή με διευκολύνσεις σε συγκεκριμένες ομάδες που θέλεις να κάνεις, και είναι απολύτως θεμητό αυτό, γιατί όταν έχεις ανισότητες, πρέπει με άνισο τρόπο να στηρίξεις ομάδες για να μπορείς να το κάνεις. Όμως να έχουμε στο νου μας ότι γενικά μια σοβαρή κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να είναι όπως είναι σήμερα σε αυτή τη χώρα, 80% εστιασμένη σε ειδικές επιμέρους ομάδες κατακαιρματίζοντας την κοινωνία. Η θεωρία που βάζουμε τη κοινωνική πολιτική λέει ότι αν θες να κάνει προοδευτική ή σύγχρονη κοινωνική πολιτική, πρέπει να την κάνει με οριζόντιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Δαλαρομούλου έχει τον λόγο, ο κύριο Αθανασίου και κλείνουμε με τον κύριο Κούπα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καταθέσω στο Σώμα και στον Δήμαρχο μια σκέψη. Μήπως τυχόν κάποια μείωση των δημοτικών τελών μπορούσαμε να προβούμε σε κάποιου δημότε που θα διορθώναν το πεζοδρόμιο του μπροστά στα πεζοδρόμια, γιατί είναι ένα θέμα τεράστιο που απασχολεί την πόλη. Και επειδή δεν φαίνεται άμεσα να έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο παρέμβασης για διόρθωση των πεζοδρομίων, αν κάποιοι από τους ενίκους είχαν τέτοιο σχέδιο και με αποδεδειγμένα σχέδια προβούν σε διόρθωση, να κάνουμε και εμείς κάτι για να τους ενισχύσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Αθανασίου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πλανήθηκε εδώ στην αίθουσα το θέμα ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας και αξιοπατώντες στους οποίους έχει κοπεί το ρεύμα. Αυτό δεν στέκει, διότι με μια εγκύκλιο που με χρέωσε η διοίκηση, ας πούμε, έκανα μια πολύ καλή έρευνα μέσω της κοινωνικής μας υπηρεσίας και ρώτησα κατ' επανάληψη εάν έχουμε, διότι υπάρχει τρόπος και ρύθμιση να μην υπάρχει κανένας σύμμαχος με κομμένο από τον τρόπο του παροχή του ρεύματος. Και δεν βρέθηκε κανένας. Και αυτό είναι προς εκδοτητών μας. Αυτό είναι μία παρατήρηση. Το δεύτερο είναι ότι πολύ χρόνος και λόγος έγινε μόνο με τα ανταποδοτικά. Στο επόμενο θέμα έχουμε και δημοτικό φόρο και τα δεν άκουσα να γίνει κάποια πολιτική γύρω από αυτό το θέμα, είτε της μείωσης, είτε ας πούμε της σταθερής αύξησης ή της μητερικής αύξησης. Επειδή συμμετέχω και με έχει τιμή στο σώμα, εμείς σαν επιτροπή έχουμε δώσει και έρχονται δυστυχώς και αυτό είναι προς επαρήθωση και λοιπά, ότι δυστυχώς όταν υπάρχουν ανάγκες να έρθουν να πάρουν κάποιο πιστοποιητικό ή κάποια μεταβίβαση, τότε ανακαλύπτουν ότι δεν έχουν δώσει τα δημοτικά τέλη, δεν έχουν δώσει το δημοτικό χώρο, δεν έχουν δώσει το ΤΑΠ. Και τότε πραγματικά ο Δήμος τους φέρνει πρώτα εντύπωση και συμβιβάζονται να έρθουν αυτά τα έσοδα τα οποία στερούσαν χρόνια. Αυτή είναι πραγματικά μια πάγια κατάσταση. Αυτά ήθελα να επισημάνω. Ο κύριος Μούπας και κλείνουμε. Κύριε Σάρφη, επιτρέψτε να ξεκινήσω θυμίζοντας, μια και είμαστε παλιοί κάποιοι, πολύ παλιοί πλέον σε αυτή την αίθουσα, ότι από τα χρόνια που ήμουν στην αντιπολίτευση, ποτέ δεν είπα ότι είμαι κατά της μείωσης οποιονδήποτε τελών που επιβάλλει ο Δήμος. Αιτιολογούσα όταν έπρεπε να θέσει αντίθετη, για ποιο λόγο θα έπρεπε να συμβαίνει. Και συνήθως ο λόγος που έλεγα τότε ήταν ότι συγχρόνως θα έπρεπε να δούμε και να προσέξουμε να γίνει και μια αντίστοιχη μείωση ή τουλάχιστον μια ποσοστιαία μείωση ικανή και των δαπανών, των πάσης φύσεως δαπανών του Δήμου. Αυτά ως προσωπικό θέμα. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στον κύριο Βεδέ. Θέσατε το θέμα για ποιο λόγο δεν βάζουμε συντελεστές υψηλότερους σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που είναι στην πόλη μας, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, μεγάλα και όλα αυτά. Πράγμα που το σκεφτήκαμε. Είναι γεγονός ότι το συζητήσαμε. Προσέκουσε η εφαρμογή αυτής της άποψης το εξής. Υπάρχουν δύο είδη τιμολογίων. Το τιμολόγιο γενικής κρίσης που περιλαμβάνει τις όλες τις επαγγελματικές μισθώσεις και όλες τις επαγγελματικές κρίσεις τέλος πάντων και το υγειακό τιμολόγιο. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχουν μόνο δύο
διαφορετικά τιμολόγια χρέωση των δημοτών, εάν θέλαμε να επιβάλλουμε περισσότερα τέλη να αυξήσουμε το συντελεστή ή να πληρώσουμε τέλος πάντων κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις περισσότερα χρήματα, είχαμε μόνο ένα τρόπο να το κάνουμε. Να πλασματικά να αυξήσουμε τα τετραγωνικά των εκμεταλλεύσεων και των καταστημάτων. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς επειδή είναι πλασματικό, κινείται και στα όρια της νομιμότητας, για να μην πω ότι είναι και παραδοχή. Το έχουν κάνει κάποιοι δήμοι και το πήραν πίσω όταν οι επιχειρήσεις το απελήφθηκαν και προσέφηκαν ακόμα. Αυτός είναι ο λόγος, κύριε. Δεύτερο. Πράγματι, να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Πάντοτε στη Δημοτική Αρχή σε τέτοιες εποχές, το ξέρετε πολύ καλά ότι περνάει πάντα από τη Δημοτική Αρχή, σαν σκέψη αυτό, αν μπορούμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Η μείωση των δημοτικών τελών είναι ανέφικτη υπό τις παρούσες συγκυρίες, όχι μόνο για εκείνο που πρώτο ανέφερα και πριν, ότι δηλαδή εάν μειωθούν τα δημοτικά τέλη, τότε κινδυνεύουμε να πέσουμε στο παρατηρητήριο δεδομένου ότι μικρότερα, λιγότερα, αλλά από ποιο και αλλιώς πλέον, λιγότερα δημοτικά τέλη, δηλαδή λιγότερα έσοδα τα αποδοτικά από ό,τι τα έξοδα, τότε αυτομάτως θα μας αναγκάσει κάποια στιγμή, θα μας αναγκάσει το παρατηρητήριο να αυξήσουμε ξανά τα έσοδα για τώρα. Να αυξήσουμε ξανά τα δημοτικά τέλη, διότι πρέπει να υπάρχει πάντα μια αμφιμονωσήμαντη αντιστοιχεία μεταξύ αυταποδοτικών εσόδων, εσόδων από τα αποδοτικά τέλη και εξόδων των υπηρεσιών καθαριότητας. Δεύτερο, επίσης δεν μπορεί να είναι τα έσοδα από τα αποδοτικά τέλη περισσότερα, αρκετά περισσότερα από ό,τι τα έσοδα, διότι τότε θεωρείται ότι ο Δήμος ασκεί εμπορική δραστηριότητα εντός αγωγικών ή τέλος πάντων υποκρίνεται ότι κατά αυτόν τον τρόπο ένεση φορολογία. Σήμερα τα πράγματα, ο κ. Κεράκης ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, σήμερα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι έτσι ώστε να μπορούν οι δημοτικές αρχές να έχουν μεγάλα περιθώρια ελιγμού. Δεν μπορείς πλέον να έχεις περιθώρια ελιγμού. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχει επιβληθεί ένα παρατηρητήριο. Τώρα πολιτικά δεν θέλω να τοποθετηθώ περισσότερο σήμερα όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη στη συζήτηση και όχι μόνο σε αυτό. Στη συζήτηση του προπολογισμού θα τοποθετηθώ ευρύτερα για το πώς βλέπω τα πράγματα. Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω στο σώμα κάτι το οποίο το έλεγα χρόνια ως αντιπολίτες. Εάν θέλουμε κάποια στιγμή να ελαττώσουμε σημαντικά, σε σημαντικό ποσοστό τα δημοτικά τέλη για όλους τους δημότες, για όλους και όχι μόνο για κατηγορίες δημοτών, που για μένα καλώς κάνουν εδώ και χρόνια και θα μειώνουμε τα δημοτικά τέλη. Αν θέλουμε αυτό λοιπόν να το κάνουμε για όλους τους δημότες, έχουμε μόνο ένα τρόπο. Και ο τρόπος αυτός έχει εφαρμοστεί, εγώ το λέω χρόνια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, έχει εφαρμοστεί τα τελευταία 2-3 χρόνια στο Δήμο Ναυπλίου. Δηλαδή τι συνέβη εκεί. Συνέκρινα τα τετραγωνικά μέτρα των οικειών και των καταστημάτων, όπως αυτά είναι δηλωμένα στην ΔΕΗ και βάσει αυτών χρεώνονται τα δημοτικά τέλη, με τα πραγματικά από το κτηματολόγιο και από πέμπτια, σήμερα μπορούμε και μέσω πέμπτη. Με αποτέλεσμα ο Δήμος Ναυπλίου, που γνωρίζω καλά, με μία μείωση τελών, δημοτικών τελών, 30% είχε αύξηση συνολικά των εσόδων περίπου στο 50%. Αυτό είναι μία πράξη η οποία πράγματι έχει ένα πολιτικό κόστος. Είναι μία πράξη η οποία δύσκολα ίσως μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι μία πράξη όμως γενναία, γιατί ακριβώς είναι δίκαιη φορολογικά, κατά την άποψή μου, και η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή και στο Δήμο μας να επιδιωθεί. Αυτά προς το παρόν. Ψηφοφορία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Εμείς λέμε για να μιλάμε για μείωση της τάξης και μείωση όλων των δημοτικών τελών και δημοτικών χώρων για τις λαϊκές οικογένειες, άνθρωποι και ομάδες, παράλληλα αύξηση των αντιστοίχων τελών
και φόρων για τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως έχουν υπάρξει και υπάρχουν τράπεζες και μεγάλα καταστήματα. Σωστό, σε είναι πόσο σωστό. Άλλος, άλλη πρόταση. Σήμερα
πληρώνουν 2 ή 1,5 ή 1.000 ευρώ για τα περίπτωρα. Αυτοί που επέλεξαν, εμείς λοιπόν λέω, θέλουμε πρώτα να εξυπηρετήσει το πολίτη, η γιαγιά, ο παππούς και το καροτσάκι, όχι ότι δεν τους έχουμε, τους ευχόμαστε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Τα περίπτερα στη Νέα Σμύρνη έχουν γίνει ορισμένα περίπτερα, σούπερ μάρκετ. Και εδώ υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχουν τελικά 2 κατηγορίες περιπτερά. Αυτοί οι κακόμοιροι που είναι μέσα στα στενάκια και δεν πληρώνουν τίποτα παραπάνω, είναι νόμιμοι, και αυτοί που έχουν σούπερ μάρκετ. Βλέπετε περίπτερα γύρω-γύρω, σπόρτι και όλα τα άλλα. Εγώ λοιπόν, αν εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να το ανοίξουμε το θέμα, να νομοποιήσουμε αυτά τα περίπτερα, εμένα δεν μου αρέσει σύμφωνο. Αυτά. Τι είναι, δεν καταλάβαμε κάτι να μας διευκολύνει. Τι ποσά είναι αυτά, είναι ένφια ή τέλος. Σε διευκολύνω. Να σου πω τι είναι. Και τι ποσά είναι αυτά. Τέλος κουβουκλίου που αφορά τον ιδιοκτήτη. Τι σημαίνει αυτό τέλος. Τέλος ή ένφια. Τέλος κουβουκλίου. Έτσι όλοι. Όχι, δυσόλεστο. Είναι τέλος κουβουκλίου που αφορά το κουβούκλιο που το πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Πόσο είναι αυτό το τέλος. Το 1,50 επί 1,70 είναι 230 ευρώ το χρόνο. Και το άλλο είναι τέλος κατάληψης κοινόχρησης του χώρου. Πόσο πάει αυτό. Πρόσεχε. Αυτά μόνο εμείς εδώ έχουμε ψηφίσει έναν κανονισμό με το πίσω μόχολα. Τους δίνουμε από κάθε πλευρά 1,20. Από εκεί και μετά όταν να σας πω ότι υπάρχουν περίπου κούτρους στη Νέα Σμύρνη σήμερα 23 τετραγωνικά αντί για 4, τι να σας πω μετά, ο καθένας αναλαμβάνει το ευθύνη. Γιατί έρχονται να παρακολουθούν στον Δήμο αν θα πληρώσουν 3 ή 5 ή 8. Εγώ λέω λοιπόν, παρότι είμαι και επαγγελματίας, 28 αυτός παρανομή. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Αυτό είναι οι χρεώσεις. Ο κύριος Κουτελάκης. Δεν ήθελα να πω το λόγο, αλλά σε μια συζήτηση όπως σκεφτόμασταν αυτό να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μια και άλλη συζήτηση μας δίνει την ευκαιρία να πούμε την άποψή μας. Κοιτάξτε. Εγώ δεν το βάζουμε ένα θέμα. Το σύνταγμα είναι αστασιακά και να είναι και ένα θέμα. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε θέμα. Θέλω να πηγαίνει. Τέταρτο θέμα, έγκριση ταμιακού απολογισμού έτους 2013 του νομικού προσώπου οξικός οργανισμού του Νέα Σμύρνης. Ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Καταλυφός. Κανονικά θα ήθελα πολλές ερωτήσεις να κάνω, γιατί αν βλέπεις ένα ψυχρό χαρτί με πολλά νούμερα επάνω, σου δημιουργούνται πάρα πολλές σκέψεις και υποθέσεις. Πολλές φορές μπορεί να γίνεις άδικος, πολλές φορές καχύποπτος, γιατί δεν υπάρχουν επεξηγήσεις, δεν υπάρχουν αναλυτικοί λογαριασμοί. Βλέπεις ένα νούμερο και θα πρέπει από αυτό να κάνεις συμπέρασμα σε τι ως πρόκειται. Έχω σημειώσει μια σειρά πραγμάτων, αν μπορεί ο κύριος Πρόεδρος να απαντήσει σε κάποια από αυτά. Θα προσπαθήσω να κάνω στο γενικότερο και τα μεγαλύτερα νούμερα, γιατί ειλικρινά είναι πολλά τα νούμερα που έχω σημειώσει. Βεβαίως, σε πρώτη ανάγνωση, συμπεραίνω ότι ο πολιτιστικός οργανισμός διακινεί ένα πολύ μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο ποσό, πολύ σημαντικό ποσό, και κάποια κονδύλια είναι ανεξήγητα μεγάλα και ιδίως σε εποχές της κοινωνικής Ελλάδας. Ξεκινάω λοιπόν πιο συγκεκριμένα. Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων εκπαίδευση επιμορφωτικών προγραμμάτων, που υποθέτω ότι είναι αυτό το πράγμα που δίνει κάποια σεμινάρια, που δίνει κάποιο χαρτί στα παρακολούθησης, το οποίο δεν ξέρω πώς ανέρχεται στο 120.000. Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Συνεχίζοντας στις κομμάτι επενδύσεων, είναι έπιπλα και σκέφτη 9.000
δεν ξέρω τι αφορούν. Και 5.000 προμήθεια ηχητικού φωτιστικού εξοπλισμού για γαλαξία. Αυτό γαλαξία δεν έχει τελειώσει. Ακόμα επενδύουμε ποσά στον, δεν είναι τελειωμένο. Μου κάνει εντύπωση. Εκτός αν μπαίνουν κάθε χρόνο ή με κάποιο σιγά σιγά προσθέτεται ας πούμε αυτή η επένδυση. Είναι ένα κομμάτι που λέει έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Έχει ένα σωρό μεγάλα κονδύλια τα οποία δεν ξέρω τι είναι, καταλήγοντας στις ιωνικές γιορτές, οι οποίες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ακριβές. Πολλοί καλλιτέχνες έρχονται υπερτιμημένοι, συνεασμένοι, ενώ δεν είναι αυτό το κασέ τους. Και φτάνουμε σε ένα νούμερο 180.000, το οποίο είναι το οποίο για τέτοιες εποχές και με τις γενικότερες παρατηρήσεις που θα κάνουμε στη συνέχεια, το βρίσκω ότι δεν είναι τόσο φυσιολογικό αυτό το κόσμο. 180.000 για τις ιωνικές γιορτές. Ένα άλλο κονδύλι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 15.900. Αυτό δηλαδή κάποιοι άνθρωποι του κλάδου που βλέπουν αυτά τα νούμερα, πραγματικά έχω μιλήσει με κάποια παιδιά που έχουν γραφεία. Τους φαίνεται τρομακτικό, δηλαδή με 15.900 ο άλλος κάνει τρομερά πράγματα. Δεν δηλαδή, είναι συντήρηση εφαρμογών λογισμικού. Τέλος πάντων. Έξοδα εκδηλώσεων χώρου γαλαξία 85.000. Ισχύει ότι ισχύει για τις ιωνικές γιορτές. Έξοδα παρεμφερών δραστηριοτήτων. Δημιουργική αποστόληση 85.000. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ γενναιόδοροι στις αμοιβές. Γιατί τα μεγαλύτερα ποτήρια είναι στο κομμάτι των αμοιβών. 85.000. Το οποίο και από κάτω έχει μία σειρά πάρα πολύ μεγάλα κονδύλια, εκδηλώσεις πρωτομαγιάς, πεζογραφία, καραγκιόνες κλπ. Όλα αυτά τα κονδύλια φαίνονται εκ πρώτης όποιος, δεν ξέρω τι θα μας πει ο κύριος πρώτης, φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά κονδύλια και το επιμέλειες εκδόσεων πάρα πολύ μεγάλα, δαπάνες προμηθείες αναρρωσίων 65.000 ευρώ δηλαδή. Ξέρω, είναι τόσο μεγάλο είναι ο Δήμονας, τόσο μεγάλης ανάγκησης. Δεν θα έχω ζήσει τα ποτήρια και δεν θα έχω ζήσει. Επίσης, στη συνέχεια που θα συμμετέχω στο πολιτιστικό μέρο, να μπορώ να δικαιολογηθώ και να και εγώ ίδιο, δηλαδή ότι είναι τόσο αναγκαία όλα αυτά εδώ πέρα. Και τελειώνω με τα ποτήρια ψηφιακών εκτυπώσεων 10.000 και έξοδα οργάνωση από το ιστορικό αρχείο, για το οποίο θα ήθελα έτσι να μας πούν και τι είναι αυτό το αρχείο, πώς προσβασιμότητα υπάρχει, γιατί στη συνέχεια θα κάνουμε κάποια πρόταση για αυτό το αρχείο, ανάλογα τι είναι, το οποίο είναι 20.000. Συγκεκριμένα μέσα αυτά είναι οι ερωτήσεις. Αυτά τις απέρα από την διαπολιτική έπρεξη. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις προς τον κύριο. Γενικά, από εγώ και καταλαβαίνω ότι το πράγμα σε σχέση με αυτό που είπατε,
θέσεις από το Ελεγκτικό Συμβούλιο στο Σύνδεσμο της Αγγλίας. Αν πηγαίνει στο παρατηρητήριο του ΝΟΤΑΤΟ, στο οποίο του βάλετε μηνιαίες και προμηνιαίες θέσεις, στο Ποδησία, ξέρω εγώ, μικρότερες μέσω του ελεγχού και τα λοιπά, από την κρίση από την αποτελεγμένη διοίκηση. Και βέβαια εδώ να συμφωνήσω να το σχολιάσω και θα ήθελα να καταλήξω ένα και το νομικό πρόσωπο του κρατικού οργανισμού είναι ίσως από τα λίγα πανελλαδικά όπου στα χρόνια του θεσμού, που λειτουργεί ο θεσμός του ελεγχού συνεχίζει στην Ελλάδα, δεν έχει ούτε μία πράξη εισπράξη. Η πράξη σημαίνει ότι είναι ένα έδαφο από το οποίο το πήραμε, κρίθηκε ως υπερβολικό και δεν μπορεί να πληρώνει. Καταρχήν, είναι απόλυτα εύλογες όλες οι απολύσεις που έχουν γίνει καταρχώς, όμως νομίζω ότι για αυτόν τον λόγο νομοθετήθηκε στο επιλέγει από την πρόταση του στο Συμβούλιο του Πολιτιστικού Οργανισμού και για όλα αυτά όσα ανέφερε, θα γίνουν αναλυτικές συζητήσεις σε συμβούλια με συγκεκριμένες λοιπόν, με συγκεκριμένη θεματολογία που καθένα οπότε θα εξαρτηθεί διαξιωτικά και θα κάνει. Τώρα έτσι γενικά να πω για κάποια πράγματα. Ο Γαλαξίας, ο Σμέτσος, ο Σμέτσος, ο Σμέτσος, ο Σμέτσος, ο Σμέτσος, να το πιάσουμε την ατζέντα του Γαλαξία. Στο Γαλαξία είναι 85.000 που είσαι πέντε διαδομένες του σώμα μας, έτσι. Ο Γαλαξία είναι 85.000, που προξενούν 3% δεν μπορούσε να επιδώσει επισήμωση. Αν αυτές οι 85.000 τις διαιρέσουμε για τις 120 καλλιτέχνες, φωνούς, στα πιάνο ή κουαρτέτο ή δεν ξέρω τι πόσοι συμμετέχοντες καλλιτέχνες πάνω σε κάθε εκδήλωση, είναι 770. Βάζουμε το 23% του ΦΠΑ, βάζουμε και το 20% το κρατήσω, άρα λοιπόν στον καλλιτέχνη είναι 400 ευρώ το μάξιμο για μια εκδήλωση που μπορεί να κοστίσει 700 ευρώ και βέβαια ο Μορκολής θα πάρει 1500 τα μερικά, κάποιος άλλος κλπ. Το ίδιο ισχύει για τις ελληνικές γιορτές. Στις ελληνικές γιορτές οι 100.000 αναλύονται στις 42 εκδηλώσεις, όπου αυτές άμα τις διαιρέσουμε θα πούνε 5.000 μερικά. Άμα κάνουμε το 1.500 που είναι εκδηλικά, οι υπόλοιπες 2.500 είναι οι αμοιβές του καλλιέργου, είναι εκεί. Δεν μιλάμε για κλειστό χώρο που είναι να πιάνει μια φωνή και λίγο πιο ευέλικτο σχήμα. Εκεί μιλάμε για μια παράσταση που πλέον υποθετικά από το Εθνικό Θεάτρο, όπου συμμετέχουν 40 και 50 συντελεστές. Άρα λοιπόν θέλω να πω και να καταληφθώ ότι πραγματικά μπορώ να σα αποδείξω και όταν έχουμε συμβούλιο ιδιαίτερα χαροπροαίρετα ότι οι εκδηλώσει Νέα Μήνη όχι δεν είναι υπερτιμημένε, αλλά αντίθετα είναι ιδιαίτερα υποτιμημένε και επειδή έχω στοιχεία στήσιμα με αριθμού, μπορώ να σα καταθέσω και να κάνουμε και μια σύνδεση εκεί. Τώρα οι μέλη εκδόσεων αφορούν τα δημιουργικά, για όλα μα τα έντυπα. Τα έντυπα κατέτο μαζί με τι εκδόσει μα μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό. Μόνο ίσω ο κ. Πάπου που γνωρίζει λίγο παραπάνω, πολύ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ότι το έντυπο των ιωνικών διοκτών μπορεί σε εκτύπωση να μην είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά είναι πολύ ακριβό στην ιωνικό για το οποίο έχει, όπω και του Γαλαξία, αλλά και γενικά τα έντυπα που θα προσέχουμε. Το πόσο των ψηφιακών εκτυπώσεων είναι 10.000 σε σχέση με αυτά που κάνουν πραγματικά, σα λέω, μπορεί το νούμερο να είναι μεγάλο, αλλά σε σχέση με αυτά που κάνουμε, ουσιαστικά είναι μόνο οι ιωνικές γιορτές. Λίγο πολύ θα μπορούσα να σα αναλύσω και αρκετά άλλα κονδύλια, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο κονδύλιο που αναφέρω των δασκάλων, των σεμιναρίων, μάλλον είναι τα σεμιναρία, είναι οι δάσκαλοι με του οποίου προσπαθούμε, επειδή οι μόνιμοι δάσκαλοι είναι πολύ λίγοι. Αυτή τη στιγμή στο νομικό πρόσωπο έχουν 18 διαφορετικά τμήματα και όλα πάνε και με την και είναι αρκετά περισσότερα. Είναι οι δάσκαλοι που αμείβονται πραγματικά με ένα ιδιαίτερα χαμηλό μισθό σε σχέση με την ετήσια, τα ετήσια μαθήματα που δίνουν. Για τα τμήματα, αυτό είναι αυτό ο κωδικό αφορά τα τμήματα που είναι τη μισθοδοσία των δασκάλων. Τώρα και πολλά ακόμα που δεν θα συζητήσουμε έτσι. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, προχωράμε στην ψηφοφορία. Κύριε Βουτελέντα. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα πω στην ουσία γιατί εμείς θα το ψηφίσουμε τον απολογισμό. Αλλά είναι πραγματικά λυπηρό υπό μία έννοια και ευχάριστο από μία άλλη ότι κάθε φορά επί τόσα χρόνια όταν είχαμε συζητήσεις για απολογισμούς ή για το υπολογισμό αυτού του νομικού προσώπου γινόταν ενώ χαμός. Κακός χαμός.
δεν βλέπω στη θέση του συναδέλφους που σήμερα είναι στην πλειοψηφία που δίνανε μάχη με τον Βαγγέλη τον Χατζατοριά για να εξηγήσουμε ή για να υπερασπιστούμε αυτά και σήμερα υπάρχει σιωπή. Εγώ χαίρομαι για τη σιωπή. Και πολύ χαίρομαι για τη σιωπή, κύριε Δημάρχη, θα μου το επιτρέψετε. Διότι η σιωπή από την καταγγελία και λείπουν, λέω, συνάδελφοι, δεν ονοματίζω, λείπουν οι συνάδελφοι από τις θέσεις τους. Δεν ξέρω αν λείπουν συμπτωματικά ή λείπουν επειδή συζητάμε αυτό το θέμα και αισθάνομαι άσχημα. Ναι, και άλλοι συνάδελφοι, θα λέω για το πάνω. Και άλλοι συνάδελφοι λείπουν. Μπορεί να λείπουν για δουλειά. Εγώ χαίρομαι και τελειώνω με αυτό, διότι η σημερινή σιωπή επί του πολιτιστικού αποτελεί για μένα και φαντάζομαι και για τον Βαγγέλη δικαίωση. Ότι παρά τις όποιες επιμέρους παρατηρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν, το καθένας θα μπορεί να έχει τη γνώμη του, η γενική πορεία είναι θετική. Και επιτέλους υπάρχει σιωπή και όχι χαμός. Εγώ χαίρομαι μετά και γι' αυτό και με ικανοποίηση ψηφίσουμε και τον απολογισμό. Εντάξει, ξέρω, μπορούμε να κύριος Καταλληλικός. Πάντως και εσύ θα έπρεπε να κάνεις ένα σχόλιο. Όχι, για κατούριμε. Λέω θα έπρεπε να κάνεις ένα σχόλιο. Είναι φυσική ανάγκη. Ναι, εγώ είχα σημειώσει κάποια πράγματα σαν γενικές παρατηρήσεις και σαν ουσιαστική κουβέντα επί των πολιτιστικών, αλλά αν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και ευχηθείς με έναν σκέτο απολογισμό, φαντάζομαι θα έχουμε τη συνέχεια την ευκαιρία να συζητήσουμε με τις ουσίες. Έχω κάποιες απόψεις. Άκουσε και αμένως θα έχεις ένα λόγο παράδειγμα. Ναι, εντάξει. Κύριε Βρυνό. Ναι. Νιώθω δηλαδή να τοποθετώ μόνο και μόνο γιατί ήμουν μέλος του προηγούμενου του Συμβουλίου του Οργανισμού. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα φυσικά μεγάλη συμμετοχή για να βοηθήσω όσο μπορούσα το έργο που γίνεται. Θέλω να παρατηρήσω όμως κάτι το οποίο και με κέρδισε με αυτό που είπε ο Γιώργος Κουβέντας. Είπα και στις περασμένες απολογισμούς και προγραμματισμούς ότι κατάφερε αυτός ο οργανισμός, χωρίς να μειώσει την ποιότητα των εκδηλώσεων, να προειδοποιήσει αισθητά τα έξοδα των εκδηλώσεων. Και πιστεύω πως αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και με την έννοια αυτή πραγματικά δεν θα μπορέσω να καταλογίσω κάτι αρνητικό. Πριν όμως, λόγους απουσίας δικής μου, θα ψηφίσω ευτό μόνο για το πρόγραμμα, επειδή απουσίαζα από τα συμβούλια. Και δεν απομονώσω. Κατά τα άλλα, ενέλωσε προηγούμενη θέση που είχε καταγραφεί στα πρακτικά ότι μέσα από την κριτική και τον διάλογο και την αξιοσύνη θέση του Βαγγέλη, δεν νοιάζει με ποιος είναι αυτός ο καθένας που είναι υπεύθυνος. Η ποιότητα δεν έχει μειωθεί. Μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερος πλουραλισμός με την έννοια του ερασιτεχνικού πολιτισμού και του συμβουλίου με συμμετοχή. Και τα έξοδα είναι σε κάπου. Και αυτό είναι και να συνεχιστεί έτσι. Ο κύριος Τσιάδης. Επειδή δεν άκουσα τον κύριο Μπετελάκη, δεν φαντάζομαι ότι έχει αναφερθεί. Εγώ μόνο να πω ότι στα 12 χρόνια που ήμουν στην αντιπολίτευση, δεν λειτουργήσα ποτέ αφορεστικά σε θέματα πολιτισμού. Είχα μια διαφορετική αντίληψη, την οποία κατέθεσα πάντοτε θασό. Ποτέ δεν μίλησα για νούμερα, για αν είναι ακριβά φθηνά, είναι εδώ ο κύριος Κατσαβιδιά και στον πολιτιστικό οργανισμό. Είχα μια διαφορετική αντίληψη για τον πολιτισμό και φάνηκε την κατέθεσα. Ήθελα πρώτα να θυμίσω τον Νίκο πριν τελειώσει η θητεία. Βεβαίως. Πάτε. Βεβαίως, κυρία Λιγουδάκη. Θέλω να δούμε στα πρακτικά. Να δούμε στα πρακτικά. Θα ήθελα να θυμίσω, κύριε Βεβαίως, σαν διέκοσα. Σαν διέκοσα εγώ καθόλου προηγουμένως. Μίλησατε 14 φορές, δεν σας διέκοσα σαν μια φορά. Εσύ γιατί με διακόπτετε. Δέκα δευτερόλεπτα. Στο κουστελάκι. Μία να θέλει να θέλω να προσθέσω. Έκανε αυτό που θέλω να μην κάνει. Αυτό που θέλω να μην κάνει. Ναι, ήθελα απλά να θυμίσω και είναι και στα πρακτικά. Στην τελευταία συνέδριαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγώ ήμουν αυτός από την αντιπολίτευση που ψήφισα για να πληρωθούν οι άνθρωποι από το Πολιτιστικό Οργανισμό και να λειτουργήσει ο μόνος από την αντιπολίτευση έτσι και να λειτουργήσει και ο θεσμός των ελληνικών κοινωνιών και του άλλου. Ευχαριστώ. Υπάρχουν έξι υποχωρία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν μπορούν να τις πούμε. Κύριος Παταζής. Αρνητικά, πείτε, σας παρακαλώ. Αρνητικά. Αρνητικά, λοιπόν.
κύριο Πάν, να το ξανακούω γιατί τώρα, αρνητικά. Ο κύριο Πάντο, η κυρία Γαμπουρέλη, η κυρία Τσαμασίου, ο κύριο Καταληφό, αρνητικά. Ο κύριος Λαμπός. Αυτά έχω για τους ίδιους λόγους που απέχει στο προηγούμενο, επειδή αφορά το 2013 και δεν γνωρίζω τι θα κατά πλειοψηφία το τέταρτο θέμα ψηφίσουμε. Το τέταρτο, συγγνώμη. Πέμπτο, έκκληση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων ανεφαξίας. Υπάρχει μία. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει επιτροπή, είναι η κυρία Μάτη, ο κύριος Γιατζίδης, είναι για κάποιους κάδους που πρέπει να καταστραφούν. Υπάρχει αντίρρηση. Θέμα έκτο. Αυτό είναι πρακτικό που ήρθε από την ποιότητα ζωής. Είναι για κάποια δύο θέσεις στάθμευσης. Αυτό είναι αίτηση του προξενείου, της δημοκρατίας, της συσσημερινής μου ιδέας στην Ελλάδα. Είναι στην Παρδιά. Υπάρχει αντίρρηση. Τροποποίηση στη σύνδεση τη Επιτροπή Διαχείριση του Κοινωνικού Πρωτοκολλίου του Δήμου Νέα Μήνη. Κύριε συνάδελφε, καμπριά, από τον νόμο έπρεπε να υπάρχει μια Επιτροπή Σύσταση Διαχείριση του Κοινωνικού Πρωτοκολλίου. Άλλαξα για τη δύναμος. Στην Επιτροπή είναι η κυρία Δεβιλιάνη. Έχει προτείνει τον κύριο Τσιάπη και από την αντιπολίτευση είχε πει στον κύριο Πάντα, ο οποίο δεν τέθηκε. Και λέει τώρα να προτείνω την κυρία Μαμπορέλη, θα είχε στην κυρία Μαμπορέλη. Στην Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Πρωτοκολλίου. Ο κύριος. Ανέλαβα κάποιες υποχρεώσεις στον Διαχειρικό Σύλλογο και ο χρόνος που θα είναι πολύ περιορισμένος και δύσκολος και γι' αυτό ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Κύριε Κούντελε. Πριν τοποθετηθεί η πλευρά του κύριου Πάντου, θα παρακαλούσα και τον κύριο Πάντου και την παράταξη και συνολικά την αντιπολίτευση να αποδεχθεί το αίτημα τη πλευρά τη δική μα σε αυτή την επιτροπή να είναι η κυρία Ιακουβάκη ως δημιουργός και ιδρύτρια και επί δικής της εποχής, επί της δικής εποχής ξεκίνησης του Πανοπολίου, έχει την επιθυμία να παρακολουθεί στην υγεία του και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να γίνει σεβαστή αυτή η διαδικασία και να εκλέξουμε την κυρία Ιακουβάκη στην θέση τη μία αντικειμούτη για την πολίτη της μία σε αυτή τη επιτροπή είναι θέμα και ηθικής τάξης. Κύριε Πάτο, συμφωνείτε? Εμείς με δεδομένο ότι έστω και σε κάποια άλλα όργανα με την ανοχή και τη μέσω τη πλειοψηφία πήραμε κάποιε θέσει και που υπήρχε μια θέση για την αντιπολίτευση όπω το Βεζικά κτλ. Δεν θα πάρουμε του ψηφιότητα για το κοινωνικό πρωτοκολλίο. Ωραία. Θα πρέπει να από τη στιγμή που είδατε, ξέρατε ότι ήταν αυτό το θέμα, πώ θα το κάνετε τι αντάξει. Δεν θα προχωρήσει εσεί τα σε επιτροπέ. Τι μα γίνεται, δεν είναι το οπότε, ο κύριος Τσιάπης, η κυρία Δεβιλιάνη και η κυρία Ιακουβάκη. Ναι, ναι, ναι.
περιμένω να μου πεις. Το συμβούλιο της